Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί, για ακόμη μια δευτερούλα, έτοιμο, μάχημο, δυνατό και ξυπνητό να σας κρατήσει συντροφιά στις πιο δύσκολες ώρες, στο ταξίδι, για την επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι οι στιγμές που αναλογιζόμαστε τι έφτιαξε κι είμαστε ξύπνοι από τις 6 ακόμη μια Δευτέρα, μαζί να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά για ένα διωράκι μέχρι και τις 8 εδώ παρεούλα στον Λίμπερο 107,4. Μια βδομαδούλα στην οποία δεν προβλέπεται να έχουμε καθόλου δουλίτσα. Αντιλαμβάνομαι. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι στο στούντιο και δεν βαράνε τα τηλέφωνα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ εύκολα μέσα στο ΟΑΚΑ. Κέρδισε ο Άρης εμφατικά και επιβλητικά το Σάββατο επί της ΑΕΚ. Πού να κάνεις έτσι προκοπή. Θα πεινάσουνε τα ραδιόφωνα. Τι αν πάρεις να πεις, για ποιον και γιατί. Ήρεμη βδομαδούλα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να διαταράξουμε την εφταξία. Δευτερούλα σήμερα, 4 του μηνού, Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Εορτάζουν ο Γεράσιμος. Γεράσι είναι μέλη, που λέγανε για τα ημισκούμπρια. Ο Μάκης, ο Μικές, ο Μίκης και η Γερασιμούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Εβδομάδα ηλεκτρονικού εμπορίου για κάποιο λόγο είναι αυτή που θα διανύσουμε. Γιορτάζουν τα ελληνικά e-shops. Τι μας λέτε ρε παιδιά. Χρόνια πολλά στα ηλεκτρονικά τα e-shops. Τι να κάνουμε, τους ευχηθούμε και αυτούς. Αφού μας βγάζει ότι είναι μια τέτοια. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο. Αχρίαστο να είναι. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται, επικοινωνείτε και συνδιαλέγεστε με την σελίδουλα μας και κατ' επέκταση και με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό για την καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα Μπάμπη. Καλώς το να, τι έγινε. Πολύ καλά. Χαιρόμαστε. Βλέπω σήμερα δεν παίρνει κανένα στην Όχι. Και λέω, ας πάρω. Καλά έκανες. Μα δεν το είπα. Δεν θα δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα. Λέω μήπως πάρει και κανένας καινούριος. Μπα. Να πάρει, εγώ να πάρει ένα ποιτή, αφού όλα καλά είναι. Ναι, μια εβδομάδα εγώ είχα να πάρω τηλέφωνο και ξέχασες και το ρουβά, ξέχασες και όλο. Ναι, είσαι ο άνθρωπος που πρέπει να μας τα υπενθυμίζει. Βέβαια, εντάξει τώρα, για τον Άρη ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Να, είδες. Μέσα σε δύο εβδομάδες κατατρόπωσε και τους πρωτοπόρους και τους άλλους, τους ντεμεκ πρωταθλητές. Ναι. Κατατρόπωσε τους πρωτοπόρους, δεν κέρδισε. Ναι. Για μένα βέβαια μια εβδομάδα ήμουν στεναχωρεμένος, γιατί αυτή η ισοπαλία μέσα στην Τούμπα ήταν σαν ήττα. Μάλιστα. Ένα σκορ 0-2 στα πρώτα 20 λεπτά ήταν το κανονικό σκορ. Ναι. Το φυσιολογικό. Δηλαδή ο πρωτοπόρος ας πούμε έκανε μία φάση τον γκολ και η πρωταθλήτρια δεν έκανε καμία φάση. Μηδέν τελικές έγραψε η στατιστική. Γι' αυτό και σου λέω εγώ, αυτά που λέω εγώ είναι με επιχειρήματα. Βεβαίως. Δηλαδή ο Άρης ένα πρωτάθλημα κανονικό θα ήταν περπατώντας πρωτάθλημα. Θα ήταν βλέπεις. Ναι, τι έφταξε φέτος και δεν πήρε το πρωτάθλημα δηλαδή. Τι έφταξε, πολλά φταίνε. Δηλαδή στην Ελλάδα το πρωτάθλημα τώρα δεν παίζεται μέσα στο γήπεδο. Βλέπουμε τι γίνεται. Διαιτητές, άλλα βλέπουν, άλλα δεν βλέπουν. Βλέπουμε άλλοι ομάδες, είναι παραρτήματα. Δανεικούς εδώ, δανεικούς εκεί, δανεικούς παραπέρα.
Mm-hmm. Εχθές δηλαδή, τώρα παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, πώς κατάντησαν έτσι τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Μερικοί πώς τον κατάντησαν έτσι τον Παναθηναϊκό. Ας τον αναπέσει ρε, να βρει το δρόμο του από την αρχή. Τι τον κρατάς στη Super League. Παραμάγας, δεν θέλεις να τον κάνεις. Λες ότι έκανε κακό στον Παναθηναϊκό το τι έμεινε. Βέβαια έκανε κακό. Τώρα ποιοι τον κρατήσαν, αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Ποιοι τον κρατήσαν. Έπαιζε χτες ο Παναθηναϊκός μια εντεκάδα και έγινε σαν να έπαιζε με 9. Οι δυο ιδανικοί ήταν στον κόσμο τους. Μα βέβαια τώρα είναι δυνατόν. Τώρα αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή σαν να παίζανε τις κουμπάρες ήταν χθες. Ναι. Αυτούς εδώ τώρα να κάνουν μια μεικτή ομάδα αυτοί οι δυο, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, να κάνουν μια μεικτή ομάδα. Τρία μερόνυχτα τον Άρη δεν τον κερδίζω. Λες, ε. Μα είδες πως γέλασες και εσύ τώρα. Ναι. Αφού φαίνεται το πράγμα, για. Εντάξει, βέβαια. Τον κέρδισε λίγο τον Άρη ο ΠΑΟΚ φέτος. Λίγο τον κέρδισε. Στο πρώτο παιχνίδι, εκείνο το ψεύτικο, το πέναλτι εκεί, λέει σε κανονική θέση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πότε το χέρι είναι σε κανονική θέση, πότε δεν είναι σε κανονική θέση. Βέβαια, αυτά όπως τα βλέπει ο διαιτητής είναι. Όπως έγινε και την Κυριακή εκεί. Είδε το offside του Άρη, που εγώ πιστεύω ότι δεν τον εμπόβιζε τον τερματοφύλακα να δει. Τον τερματοφύλακα δεν τον εμπόβιζε, δεν ήταν μπροστά του. Παοξίδες λένε ότι ήταν μια φάση παρόμοια με την περσινή του Βαρέλα. Ποια φάση δηλαδή, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, ναι. Λένε ότι, είδατε, πέρυσι λέγατε ότι δεν ήταν offside. Φέτος γιατί θέλετε να μην είναι. Αυτά είναι στην κρίση του διαιτητή τώρα που πώς τα λέει, αλλά αυτός ο επόπτης εκεί, γιατί ο διαιτητής τον γκολ το μέτρησε του Άρη, ο επόπτης τον φώναξε και το ακύρωσε. Έτσι και εκείνη και στην περίπτωση του ΠΑΟΚΑΕ. Αλλά αυτός ο επόπτης που είδε αυτό το offside, το πέναλτι μετά από λίγο που ο άλλος έπιασε με τα δυο τα χέρια την μπάλα, δεν το είδε. Το πέναλτι που έγινε μετά δεν ζητάει ο Άρης ένα πέναλτι. Να σου πω την αλήθεια, το παιχνίδι δεν το είδα γιατί έπαιζα. Το Σάββατο το απόγευμα. Από σένα περιμένω να μάθω τα νέα. Ναι, ήταν ένα καταφανέστατο πέναλτι μετά τον γκολ το ακυρωμένο. Ναι. Μετά από λίγο στο πρώτο δεμίχρονο ήταν μια φάση η οποία γίνεται ένα σούτ. Ο αμυντικός της ΑΕΚ χτυπάει στην αρχή στο πόδι και μετά πέφτει ο αμυντικός της ΑΕΚ και την καπακώνει με τα δυο τα χέρια. Και έδωσε κόρνερ. Δεν το είδε ότι ήταν την έπιασε σαν τερματοφύλακα στην μπάλα. Όπως και να έχει, ο Άρης με διέψευσε, διότι εγώ περίμενα να έχει απώλεια σε αυτό το παιχνίδι, αναλογιζόμενος την πολύ καλή μέχρι τώρα πορεία του, ότι κάπου θα στραβώσει. Το λέγαμε και την Παρασκευή ότι πολλές φορές έχουν δείξει ομάδες Θεσσαλονίκης όταν πηγαίνουν ψηλωμένες ότι γκελάρουν, αλλά έδειξε σοβαρότητα και πήρε κανονικά το παιχνιδάκι. Μάλλον τώρα αυτά οφείλονται βέβαια και στις μεταγραφές του Ιανουαρίου που ήταν εκπληκτικές, βγήκαν όλες. Και στον κύριο Παντελίδη. Πρωτοφανές, δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Ναι, δεν τους έχω τους Έλληνες προπονητές σε υπόλοιψη, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Παντελίδης αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο κορυφαίος Έλληνας. Κορυφαίος Έλληνας προπονητής, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, με αυτά που έχει δείξει δηλαδή. Έτσι. Και έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Στο μισό τώρα της χρονιάς, γιατί στο άλλο μισό με τον Αστέρα Τρίπολης δεν τα είχε πάει καθόλου καλά. Τον είχε στη ζώνη του υποβασμού. Βεβαίως, ναι. Και δύο λόγια για αυτή την ομάδα που ήταν τρένο πέρσι. Μια ομάδα πέρσι στη Β' Εθνική ήταν τρένο. Ναι. Δεν έχανε πουθενά. Έτσι. Και έβγαιναν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα κάποιος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, βέβαια παλέμαχο τον λέω εγώ γιατί έχει καταντήσει παλέμαχος, ο κύριος Κουτσιανικούλης. Ναι. Ήταν ψηλωμένος πέρσι. Φέτος πού είναι αυτός ο κύριος Κουτσιανικούλης, γιατί χάθηκε. Δεν πολύ είναι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, πέρσι τρένο, φέτος τι έπαθε το τρένο, δεν λαπάρισε. Εκτροχιάστηκε στο λιάνο κλάδι που θα λέγει και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Τώρα θα πάνε εκεί που πρέπει, θα πάνε εκεί στην κατηγορία που πρέπει να παίζουν αυτοί οι όφοι. Η Β' Εθνική πάλι, γιατί τώρα... Δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Σε 2-3 αγωνιστικές θα έρθει μες στο Χαριλάο, θα πάξει κανένα τάλιρο οπωσδήποτε, γιατί έτσι πως παίζει ο Άρης για τάλιρο τους βλέπω και λίγο είναι. Πού να τον κρατήσουν τώρα το Λάρσον, το Ματέο. Έτσι. Είναι δηλαδή, εδώ δεν μπορούν να τους κρατήσουν
πρώτες ομάδες θα τους κρατήσουν αυτά τα κατσίκια, να πούμε. Τέλος πάντων. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Τι να πάρεις, να πεις, με έπιασε όμως. Ο κλεωμένης μου λέει δεν ήταν πέναλτι. Να σου λέγα εγώ τώρα ορισμός του πέναλτι. Τι να κάνουμε την Παρασκευή, το Σάββατο, το Σάββατο. Παίζαμε την ώρα μαζί με τον Άρη. Την ώρα που αγωνίζω τον Άρη στο κλάν της Βικελίδης, εμείς στείναμε τα όργανα και την ορχήστρα μας για να δώσουμε το δικό μας αγώνα, τη δική μας μάχη για την παραμονή στην κατηγορία του τραγουδιού. Έχουμε και τα δικά μας, δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Εντάξει, τον Πάκ τον είδαμε χθες, είναι η αλήθεια. Τι να σχολιάσεις και τελειώνει εκεί πέρα η κριτική. Εγώ τη φέτος. Ναι, έχει δουλίτσα αυτή την εβδομάδα. Άντε να πάρει να πει ο Αριανός ότι κερδίσαμε και όλα πήγανε καλά και η ομάδα ανεβαίνει. Άντε να πάρει ο Παοξής να πει ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα και να λήξει εκεί. Να βάλεις μέσα τα κτηματολόγια πάλι, νομίζω θα ανασύρουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε και λίγο κλίμα, είναι η αλήθεια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Τι έγινε? Τι να γίνει, είπα να δεν θα βγω να πούμε. Ναι, το είπες. Είπα να πούμε, έστειλες 220 υποσυνείδητα μηνύματα. Ναι. Ο κόσμος δεν βγαίνει, δεν ράνει. Αυτό, γιατί έχω άδικο, έχω άδικο. Έστειλε ένα μήνυμα, είπα μια παρουσία πάλι εδώ. Σε λέω, δώσ' μου ρεπό σαν τις κομμότρες, δεν θέλω να βγω. Δεν έχει ρεπό, αυτές είναι δύσκολες ημέρες. Οι κομμότρες κάνουν τέτοιο, βαριέμαι, νιστάζω. Ναι. Έστειλε, δεν θα έχουμε δουλειά, δεν θα έχουμε αυτό. Δεν θα έχουμε, ούτε άλλες φορές. Τη Δευτέρα την προηγούμενη ξεπουλούσαμε εσά ζεστέ στη Ρόπιτα στην εκπομπή. Κουραστήκαμε. Βαρούσαν από τις 6 παρα 5 τα τηλέφωνα τώρα. Τι να πεις. Δεν είδα και το μάτς εγώ όλο, γι' αυτό. Αυτό Παοξής. Παοξής, να μην βλέπει το παιχνίδι. Παοξής, ναι. Και τίποτα άλλο, όχι τίποτα άλλο, θα έβρισκε κανένα καλή ενέργεια ο Λιμιός, θα έβρισκε κανένα γκολ και. Δεν θα έβρισκε να πω και καλά λόγια πάλι. Έτσι. Αλλά φίλε, είδα το δεύτερο, άκουσα το δεύτερο ημίχρονο στα αμάξι. Το λίπερο πιάνει στις πόλεις, δεν πιάνει μέσα, ας πούμε. Ναι. Πήγε στα γρεβενά αυτά, αλλά έξω πιάνει κανονικά. Έτσι, να μας ακούει η επαρχία. Ναι. Στα χωριά πιάνει δηλαδή. Ναι. Φίλε, ο Κόλγας είναι όλα τα λεφτά περιγράφες. Ναι. Μόλις στο 89 άναψε και τσιγάρο εκεί, δεν άναβε ο αναπτήρες, άκουγα εκεί. Τάξη, ψιλοέβριζε εκεί. Να ανάψει ο αναπτήρες. Σε μια στιγμή, δηλαδή, τρελά πράγματα έλεγε. Έτσι, μετάδοση με μπρίο και ταπεραμέντο, ναι. Με μπρίο και ταπεραμέντο, ναι. Έκανε μια εναλλαγή, μια αλλαγή, λέει, παιχνιδιού, να πούμε, κόντεψε να σκοτώσει δύο ball boy, κάτι ατάκες. Καλά είναι, εντάξει, ναι, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να μεταδίδει τα παιχνιδιά. Δεν τα έχω, λέει, με τον πίσες, βαρλέ, που δεν παίζει, αλλά βγάλτε, βλέπεις, δεν μπορεί. Δεν μπορεί το παλικάρι. Και εντάξει, το μάτι δεν το είδα, τι να έκανα. Τώρα τι θα κάνουμε τώρα, μπάμπι, αν δεν πήραμε το πρωτάθλημα, τι θα λέμε. Αυτό σου λέω, δεν έχει, τελείωσε, πάει. Εγώ τα έλεγα ότι τελείωσε, η δουλίτσα θα πεινάσουμε στα ράδια. Θα πεινάσουμε. Τι να πεις τώρα, άντε, 3-7-21, ξέρω εγώ, προπαίδευση. Θα σου πω ένα που παρατήρησα, δεν έχουμε τι να πούμε τώρα. Ναι, εννοείται. Στο μάτι με τον Πανιόνιο, παρατήρησες ότι μόλις έλεξε στο 90. Έφυγε όλοι οι 7 και 8, φεύγαν προς τα κάτω. Να πάω να πάρω τα αμάξια. Όχι, τι? Λέω εγώ στην αρχή. Λέω τι γίνεται, μπερδεύτηκαν αυτοί, νόμιζαν αποκλειστήκανε, νόμιζαν περάσαμε. Τι κάνανε, λέω. Δεν θέλω να δω την παράταση, λέω τι, όλοι αγχωθήκανε. Και μετά συνειδητοποίησα ότι όλοι πήγαν τουαλέτα. Γιατί? Δεν το πω, ωραία παρατήρηση. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί πέρα. Είναι 90, είναι, θα έχει παράταση μετά, έχει και κρατιώτα, κρατιώτα. Ναι, σου λέει, άσε, ποιο ξέρει. Λέει, άλλο δεν μπορούμε. Που θα μα πάει, που θα μα πάει ω τα πέναλτι. Και μετά λέω, πού πάνε όλοι αυτοί, και λέω, κάτσε να πάω όλοι τώρα. Και βλέπω γεμάτε, λέω, όλοι κατέβηκαν κάτω. Τώρα έτσι. Σημαντικά πράγματα συμβαίνουν στα γήπεδα. Σημαντικά, αλλά εσύ νόμιζε, ήσουν ο μόνο που δεν ήξερε στο γήπεδο ότι. Εγώ δεν ήξερα ότι με 3-2 περνάει ο Πανιόνιο. Τι μου λε. Επαγγελματίε, βγάζουμε λεφτά από ποδόσφαιρο. Ναι, κανονικά. Και λες πόσο άνετοι είναι όλοι, ξέρεις. Ναι, ότι... βάζω και τον κόλο πακ 3-2 και να λέω. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί δεν πανηγυρίζετε. Και μετά μου λέει ο Αναστάσης 1,1. 3,1, αφού φτάνει. Ό,τι να. Μετά συζητάμε για την Πέμπτη, συζητάμε. Τι να συζητήσεις τώρα, δεν έχει τίποτε. Θα το καταλάβετε, θα το καταλάβετε και θα παρακαλάτε του χρόνου να επιστρέψουν οι παλιές ωραίες μέρες των ραδιοφώνων.
Όταν... Πάλι τα ίδια θα είναι έτσι. Δεν αφού είδες μέχρι και το ντέρμπι πάω Κάρης, ήταν λες και του 2005, 2004 εκεί, δεν θα είναι, γιατί μην ξεχνάς ότι και μεταγραφικός δεν θα πολύ γίνουν πραγματάκια. Ναι, ναι. Πέρα από το να πάρθουν 2-3, φαντάζομαι και πρωτοκλασάτι όπως λένε ποδοσφαιριστές. Θα γίνουν εκεί στο Open TV, θα λέμε και εκεί μεταγραφές. Ναι, φέρε καμιά μεταγραφή. Φέρε καμιά, να δούμε τι θα κάνει ο Λαζόπουλος και τέτοιο. Μάλιστα. Έγινε. Άντε βάλε ρουβά να ξυπνήσουμε. Ναι, ναι. Άντε φιλιά, τσαό τσαό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Αλλά αγόρι μου, να μας βάλεις λίγο στη θέση μας. Τι κάνεις? Καλά είμαστε, εσύ? Είμαι ιερά μονή Λαύρα, πάνω στο μοναστήρι. Είσαι φωτιά και Λαύρα, μάλιστα. Τι λέει εκεί? Καλά, μωρέ. Δόξα τω Θεώ που λες και εσύ. Δεν βαριέσαι τώρα, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, εβδομάδα άργεται, εβδομάδα φεύγει. Όλη τη εβδομάδα τρώνε τώρα εδώ. Όλη τη εβδομάδα, γιατί τι θέλεις τις άλλες, τι κάνατε, νηστική ήτανε? Όχι, όχι, τώρα να αρχίσει η 40η και του Πάσχα, του 40ήμερου. Μάλιστα, οπότε το δίνουν και καταλαβαίνουν. Ναι. Ε? Ναι, και τρώνε τώρα, γιατί δεν θα φάνε μετά? Όχι, τρώνε μέχρι το Σάββατο, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όλη τη εβδομάδα από σήμερα. Μέχρι και το Σαββατοκυριακό, Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη, όλες τις μέρες. Μάλιστα, τρώνε. Ήξερες και πήγες, την καλύτερη εβδομάδα πήγες μου φαίνεται. Γιατί ναι, γιατί μετά δρόμα η δουλειά. Ναι, τριήμερο δεν έχει τίποτα εδώ. Τίποτα. 11, 12, 13 δεν έχουν τίποτα φαγητό. Γενικά, πώς τη βγάζουν? Δεν τη βγάζουν, γιατί μερικά μοναστήρια αντέχουν χωρίς φαγητό τριήμερο. Και χωρίς νερό, το φαντάζεσαι? Πού να το φαντάζω, δεν το φαντάζομαι, άσε. Εσύ το φαντάζεσαι? Λίγο. Λίγο, κάτσε, κάτσε. Εσύ... Τώρα που μπορείς και μετά φύγε, μόλις έρθει το τριήμερο που δεν τρώω. Ποιο τριήμερο είναι αυτό που δεν τρώνε? 11 και η καθαρή Δευτέρα είναι 11 το μήνα. Καθαρή Δευτέρα, μα ούτε λίγο ταραμά, ούτε λίγο χαλβά. Αυτοί έχουν την νηστεία. Ωραία, μάγκα μου. Μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Την Κυριακή, ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Την Κυριακή, τι εννοείς? Μέχρι αυτή την Κυριακή εννοώ. Ναι, ότι... ναι, ναι. Τι εννοείς, τρόμαξε. Τι κάνεις εσύ? Καλά, καλά, μωρέ, καλά. Δεν βαριέσαι, να εδώ. Και εμείς θα φάμε και αυτή την εβδομάδα. Όσο μπορούμε. Εδώ κάθομαι εγώ, περιμένω. Πολύ καλά κάνεις. Μια συγκλονιστική μαρτυρία, κυρίες και κύριοι. Μια συγκλονιστική εβδομάδα για το φίλο μας τον Μπάφη ξεκινάει. Τέτοια ώρα περιμένεις τα λεωφορείακια, 6 και 20. 7 παρά η ώρα φεύγουμε από εδώ. Και πού θα πάτε? Για Καριές. Και μετά πάω Γρηγορίου 2-3 μέρες. Έτσι, να χαλαρώσεις και λίγο. Γρηγορίου, ξέρεις πότε να γυρίσω εγώ? Πότε? Γρηγορίου. Γιονυσίου να πάω, Νέα Σκήτη, Χιλαδάρι προς Εσφυγμένο, μετά Ζωγράφου και Βιέννα. Μπλουζάκια θα σε φτιάξουμε για περιοδία, Παφούλια, σε εμφανίζεται. Τι μπλουζάκια? Μπλουζάκια, πώς κάνουν οι ορχήστρες που λένε ότι μία μέρα εδώ, τη μία μέρα εκεί. Περιοδία, μάλιστα. Γρηγορίο είναι που έχουν τον Ξηφία εκεί, Έχει εκεί ο Ροψάρι, ναι. Δεν τα ξέρω, τα έχω μάθει και εγώ τώρα το μενού, κανονικότατα. Μάλιστα, μάλιστα. Λίγο δύσκολο να... Ναι. Εκεί έχει καλό φαγητό. Τι λίγο δύσκολο, γι' αυτό, λίγο δύσκολο τι, να προλάβεις. Δύσκολη η ζωή, εδώ 40 ημέρες αντέχει την νηστεία, Μπαμπή. Δεν αντέχω να σου πω την αλήθεια, sorry Πάφη μου. Εσύ αντέχεις? Αντέχεις εγώ. Αποκλείεται, χωρίς νερό τίποτα. Να σε καλά. Σε φιλούμε, καλό κουράγιο. Να σε καλά. Να προσεύχεσαι για μας, έτσι μας δίνεις με την αυταπάρνησή σου δύναμη να αντέξουμε. Να τα πούμε αύριο. Άντε για τώρα, μάλιστα. Υπάρχουν, ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, πνευματικοί και μας δίνουν όθηση στο να αντέχουμε τα πρωινά μας. Να λέμε τώρα τι είναι αυτό σιγά. Που ξυπνήσαμε ακόμα μια βδομαδούλα από τα αγρία χαράματα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς το να. Ρε εσύ, Μπάμπη, δεν μπορείς να βγάζεις παράλληλες γραμμές? Μπορώ, αλλά δεν ξέρω τώρα ποιος είναι και τι και... Ναι. Είχα ένα ερώτημα, ρε, τον Μπάμπη, είχα ένα ερώτημα. Γι' αυτό και είμαστε και εκπομπή δευτερολογίας, γιατί... Δεν θα πάρει, αφού δεν ακούει. Σωστό και αυτό. Έτσι πρέπει να είναι, να τα έχεις αναπάντητα μέσα σου. Ουσιαστικά να μπαίνεις κι εσύ σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης, να συνομιλείς. Άλλοι συνομιλούν με τα θεία, εσύ συνομιλείς
έχοντας ένα φανταστικό Πάφι απέναντί σου. Θα τα κρατάς εσύ από σήμερα και τα λες αύριο, άμα ξανεμφανιστεί. Θα εμφανιστεί, θα εμφανιστεί. Πάντως όντως τρόπαξε μόλις μέχρι την Κυριακή, τι εννοείς. Πού να μην έρθω. Αυτή δεν ήταν σήμερα να έρθουν αυτός και Λευτέρη. Έλα μου, τη δώσω ένα ραντεβού εδώ στον αέρα. Δευτέρα, δεν είναι ραντεβού, κάτσε, κλείνει την πόρτα κάτω. Είναι πρώτη... ναι. Την πόρτα. Δύο συνεχόμενες Δευτέρες είχε έρθει εδώ σουρπρίζο Λευτέρης. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και να ξαναεμφανιστεί. Βρε, κατέβα και κλείδωσε την πόρτα κάτω. Μην έχουμε κι άλλα πάλι. Πάντως, έτσι εσύ μια απορία έχω. Οι καλόγεροι μέσα στο όρος είναι όλοι fit. Ναι. Έτσι. Οι παπάδες έξω από το όρος, γιατί είναι όλοι χοντροί, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ενώ, να σου πω, μία απάντηση ότι... που είχα πάρει, λέει... Ακολουθούν ακριβώς τα ίδια, φαντάζομαι. Βέβαια. 40 μέρες, 40, 50, αλλά μία απάντηση που είχα πάρει έξω εδώ, λέει, επειδή λέει πολλές μέρες νηστείας, λέει, τη βγάζουμε με ψωμί και νερό. Ναι. Το ψωμί, λέει, μας ανεβάζει, λέει, το ζάχαρο και έτσι, λέει, είμαστε, λέει, και διαβητικοί και παχύ. Έτσι, από ναι, όντως. Ναι, από το ψωμί παχαίνεις. Αυτό και το ψωμί, ναι. Υπάρχει κόσμο, θα σου πω, ας πούμε, υπάρχει κόσμος που είναι vegetarian, vegan και τα έχει τα κιλάκια το παραπάνεις και ενώ θα περίμενες ότι με αυτή τη διατροφή θα έπρεπε να είναι πέτσι και κόκαλο. Λόγω επειδή της μεγάλης κατανάλωσης ψωμιού και ζυμαρικών. Ψωμιού, υδατάνθρακες. Υδατάνθρακες. Μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο, δηλαδή μην πάει πουθενά ο νου σου. Οι λειτουργίες δηλαδή τις κόβουν για σπόρια, τις έχουν πρέπει... όλη τη μέρα, μια λειτουργία στο χέρι. Ναι, τώρα θα την πετάξεις τη λειτουργία άμα μείνει. Όχι ρε, δεν τη βγάζεις και για αντίδωρο, προχθεσινό αντίδωρο δεν μπορείς να δώσεις, κρίμα είναι. Πρέπει να την φας, να μην μείνει. Γι' αυτό. Πάντως, ο Κλεάνθης τα έδωσε πάλι, έτσι. Τοποθετήθηκε λίγο έτσι, για μια εβδομάδα να τα πει. Να του πούμε τον ορισμό του πέναλτι ρε. Ο Τζανακάκης το χέρι του πάει επάνω στην μπάλα. Ο παίκτης εχθές της ΑΕΚ έπεσε πάνω στην μπάλα με το στήθος και για να μην σκάσει με τα μούτρα στο τέτοιο έβαλε τα χέρια του δεξιά και αριστερά. Η μπάλα ήταν στο στήθος του όμως. Δηλαδή και την αγκάλια. Κλεάνθη, άλλο να πάει το χέρι στην μπάλα και άλλο να πάει κλεωμένης. Η μπάλα. Κλεωμένης. Είναι κλεωμένη και λέω Κλεάνθη. Ο Βικελίδης. Ναι. Το ίδιο να. Μια ίδια ουσία είναι. Ίδια ουσία. Τι κλεωμένη, τι Κλεάνθη. Το ίδιο είναι. Ναι. Αλλά έχει διαφορά, άλλο να πάει το χέρι στην μπάλα και άλλο η μπάλα στο χέρι. Υποτονική εβδομάδα για τον Πάο κανείς δεν λέει. Τώρα τι να πεις, Πάο. Τώρα δεν πήρε η Κατερίνα, ρε πλάκα με κάνεις. Είναι 6-27 και η Κατερίνα δεν εμφανίστηκε. Παναθηναϊκός Πάο να παίζει και να είναι όλοι έτσι σαν να παρακολουθούν, τι να σου πω. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ναι. Αλλά έπρεπε να ήταν καλύτερο το σκορ στο Βικελίδης. Όταν λες καλύτερο. Ωραία, κάνα 4-2, 3-2, να έχει suspense. Να έχει suspense. Η ΑΚ δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Και αυτός ο Φούρταρης, ρε εσύ, Δημήτρη, τη μια είσαι στο όρος, δεν είδες το ΠΑΟ Κάρι. Ναι. Την άλλη χθες δεν είδες το ΠΑΟ Παναθηναϊκός, τι βλέπεις, φίλε. Έτσι, να μας τα πει, όντως. Ναι, να μας τα πει, τι βλέπεις, ναι, γιατί εντάξει, αρχίζουν να βάζουν τα αυτιά μας ψήλοι. Ναι, ψήλοι τα αυτιά μας μπαίνουν. Έτσι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Μια καλή ημέρα και μια καλή εβδομάδα. Επίσης, τσάω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Έλα, μπάμπι μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα, παιχταρά μου. Έχω καλημέρα. Καταρχήν τον Παύλο μας. Καλημέρα. Που... Καλημέρα, ναι. Όλη σήμερα υποτονική, έτσι χαμηλών τόνων εκπομπή. Μπάμπι μου, έχω να σου πω τα lifestyle. Τα lifestyle, αυτά θέλω, ναι. Ναι. Λοιπόν, η Ανίτα μας ήρθε μετά από το 2003 αυτός ο Παρασκευάς και θα τους μαζέψει τώρα, θα κάνει λόγο επειδή για τα καρναβάλια, θα μαζέψει ο Ρόκον του Γκάτμαν αυτά. Α, ναι, θα κάνει επαιτειακό ζετέμ. Ναι, ζετέμ, δηλαδή ξέρω εγώ και απλά... Θα μαζέψει όλους τους αστέρες του παρελθόντος δηλαδή, δεν το ήξερα, μπράβο. Ναι, απλά δύο, ένας το ηλεκτρικό πριόνι, ξέρω εγώ, θα έρθει αυτός εδώ. Ναι. Ναι, μία ήταν εντάξει αυτή η σκορέφη, ξέρω εγώ, την είχε, τους είχε μαζέψει. Ναι. Είχα πει μέσα στο YouTube, ξέρω εγώ, το 97, ναι. Το χρυσό κουφέτο, το πουλί, κάπως την λένε και μια σωστά. Θέλω να σου γράψω κι εγώ ένα τραγούδι να πας να τους συναγωνιστείς. Βέβαια μπροστά στον μόνο που θέλω τώρα Καρβέλα, τι να, δεν μπορούμε να, δεν φτουράμε. Το μόνο που θέλω από σένα, να μου ετοιμάσεις την μπλούζα. Ναι.
Βέβαια. Ναι, να μου ετοιμάσει την μπλούζα όταν θα έρθω τώρα στην εκπομπή να την πάρω. Βέβαια. Τι νούμερο φοράς, τι είσαι? Extra large. Μ' αρέσει. Ναι. Είσαι και παιδαράς να πούμε, είσαι και ψηλός αυτό. Είδα τις μπλούζες, εγώ είδα και στο άλλο που είστε με, τα, με την κουμπανία, ναι, στο άλλο Facebook. Ναι. Που είδα μέσα που τραγουδάς και στα live και αυτά. Στα live τραγουδάω, ναι. Αλλά να είναι μια μπλούζα να μην είναι άσπρη και να μπορεί το τέτοιο. Να είναι. Έχεις κόκκινη, τι άλλο δεν έχω, έχω κάτι θα βρω, θα βρούμε χρωματάκι έτσι ωραίο έντονο. Ναι, ναι, ναι. Θέμα είναι να ταιριάξει να, η μπλούζα, ναι. Και ο Φούρναρης. Έτσι, πες τα. Ο Φούρναρης, ο Δημητράκη μας, καλημέρα. Καλημέρα. Και εσύ τι έκανε? Τι έκανε? Είναι καλλιτεχνική πόζα. Ναι. Σαν τους που πηγαίνουν και τραβάνε φωτογραφίες. Ήταν σε ένα πάρκο, ξέρω εγώ. Εκπιστοποιημένο οργό. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, μας λέει, μια, περιγράφει μια φωτογραφία ο φίλος μας ο Μιχάλης του Φούρναρη στο Facebook. Να... Ναι, μπράβο. Μας κάνει scroll down νοητικό τώρα. Ναι, ναι, πήρε εντυμένο σε ζεσά γαμπρό. Από εδώ και μπρος θα ντυθώ γαμπρός. Ναι, Όχι, λέω το τραγούδι του αντίπα. Από εδώ και μπρος θα ντυθώ γαμπρός. Και έτσι που λες, μπάμπη μου, και ήθελα να πω ότι με τον Πάκο έπεσα μέσα. Έπεσες μέσα. Γενικά δεν τα πήγαμε καλά, πολύ καλά στα σκοράκια μας. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, τώρα δεν τα θυμάμαι τα δικά σου, ναι. Δεν έχω και το χαρτάκι μου μπούφος. Όχι. Εγώ τα πήγα, αλλά στον Πάκο δώσαμε εδώ 0-2 το σκορ, καλά κάνεις και το λες, ακριβές σκορ για ακόμη μια αγωνιστική. Ναι. Για να ξέρει ο κόσμος, να ακούει και 1-0 να... έδωσε το Νάρι. Τον έδωσες 1-0, ήρθε 2-0, κοντά ήσουνα. Κοντά σου. Είχες καλύτερες επιδόσεις από μένα, εγώ τα πήγα κλάφτα χαράλαμε. Κλάφτα για αυτήν. Περιμένουμε να περάσουν και αυτές τις μήνες, να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι, που το τελείωσε, γιατί και ο Φορναρής θα έχει να ασχοληθεί. Θα έχει να λέει. Τι ασχολείται. Όχι, θα έχει να λέει. Τώρα μαθαύρο που θα φύγουμε και θα έρθει σε κομπή και θα κάνουμε. Δεν θα μείνεις, δεν θα μείνεις από θέματα. Δεν θα μείνω, έχω εσένα εδώ αρχισυνταξία. Δεν θα έχει μείνει εγώ από έτσι θέματα. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Έγινε, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Και τα λέμε αύριο. Τσάου, τσάου. Θα περάσει αυτού ο μήνα, λέει. Εγώ θα έλεγα να περάσει αυτή η ζωή. Να ησυχάσουμε μια και καλή από όλα μας τα προβλήματα. Λόγω επειδή Λίμπερο 107,4. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, βδομαδούλα σιγά σιγά αρχίζουμε και παίρνουμε. Μπρος lounge η Δευτέρα θα έρθουν και θέματα αντιπαραθέσεων όσο να είναι. Δεν αγωνόμαστε σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Να βγάλω εγώ και την μπλούζα μου εδώ να αρχίσω να γδύνομαι γιατί έσκασα. Γιατί ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Θα φτάσουν τα εικοσάρια εκεί προς τα τέλη της εβδομάδος. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας δίνει λίγα συννεφάκια το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι τίποτα τρομερούς αγέριδες. Μέχρι και 14 βαθμούς θα μας φτάσει το θερμόμετρο. Θα κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ. Δυνατή, μάχημη και ορεξάτη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας, 4 του Μαρτιού, εβδομάδα καρναβαλική, εβδομάδα που τρώμε, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Πάφη, διότι από Δευτέρα νηστεία και περισυλλογή 40 μέρες, αποχή από τις ασωτίες. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή facebookικά στη σελιδούλα μας και εκεί ανταμονόμαστε. Νωρίτερα για την αμερικανική καλαθόσφαιρα τα αποτελέσματα: Cleveland Cavaliers, Orlando Magic 107-93, Detroit Pistons, Toronto Raptors 112-107, σε ένα παιχνίδι όπου συνέβη το εξής. Δεν ξέρω αν είναι πρωτόγνωρο, εγώ τουλάχιστον σε μένα πρώτη φορά υπέπεσε στην αντίληψή μου, γιατί το κουτσό έβλεπα και όλο στο ματσάκι, ήταν στις 10.30 αυτά τα πρωινά τα αμερικάνικα που μεταδίδονται και σε νορμάλ ως δικές μας. Όταν σκοράρανε οι Raptors μέσα στο Detroit, στο πεταλάκι κοντά, πάνε σε ένα από τα δύο τα πεταλάκι, σηκωνόταν ο παδί των Raptors και πανηγυρίζα και τέτοια, λέω, εσύ έχει τόσους πολλούς Καναδούς το Detroit. Εν τέλει είδα ότι
οι φίλοι των Toronto Raptors διοργάνωσαν εκδρομή οδική με πουλμαντά. 7 πουλμαντά φύγαν από το Toronto για να πάνε στο Detroit. Περί τα 350 άτομα, γύρω στις 4 ώρες απόσταση. Και δεν ξέρω αν αυτή είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών στο NBA. Αρχίζουν να αποκτούν εκεί έτσι δικά μας χουγιακέι φαν της αμερικανικιάς καλαθόσφαιρας. Washington Wizards, Minnesota Timberwolves 135-121 και Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies 99-95. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Ο γενικός πέτυχε. Ναι, τελειώσαμε κιόλας. Αυτό ήτανε. Παπάθη αρχίζει να κλείνει σιγά σιγά. Περνάνε κάτι από την πέρα, μετά άλλα ησυχία έχει. Έτσι, ωραία. Στον Ηλία τον βρήκε. Δεν πήγαμε γιατί μας είχατε πει το Σάββατο είναι κλειστά, οπότε... Δεν τον πήρε τηλέφωνο. Όχι, όχι, δεν προλαβαίναμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δεν προλαβαίνω. Ναι, ναι, τώρα και να το βάζουμε τον άνθρωπο να ανοίγει για εμάς, αλλά ρώτησα κιόλας εκεί και τους, όλους τους... τους ντόπιους και επιβεβαίωσαν τα λεγόμενά σας ξεκάθαρα και κανονίσαμε το επόμενο μας live στην Κοζάνη να είναι Παρασκευή. Να είναι Παρασκευή για να πετύχουμε τον Ηλία. Δεν ξαναπάμε Σάββατο. Αυτό. Ωραίο. Μάλιστα. Καλημέρα. Τι λέει, για πες λίγο. Για Σάββατο πήγες γήπεδο, αυτά. Πήγα γήπεδο, ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια ψηλοπροβληματάκια, θα τα πούμε. Δεν είναι όλα γενικά πλασμένα, θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Για ποιο θέμα? Για την είσοδο του κόσμου, εσύ, πάντως, δηλαδή για όνομα του και της Παναγίας πάλι. Με τα τουρνικέ δηλαδή, και με τα... Δηλαδή, ειδικά η Θύρα 1 έχει τεράστιο πρόβλημα. Γενικά τα ελληνικά γήπεδα έχουν τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τα μεγάλα. Ναι, δεν νοείται όμως το 2019, ρε Μπάμπη, να είσαι σαν ζώο. Ναι, πρέπει να γκρεμιστούν αυτά τα γήπεδα για να ξαναγίνουν από την αρχή και το Κλειάδης Βικελίδης. Είναι ένα παμπάλαιο γήπεδο. Εννοείται ότι δεν πλήρει καμία προϋπόθεση για την τέλεση ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού με τους σύγχρονους όρους και κανόνες. Δηλαδή, 20 τόσο χιλιάδες κόσμος να εισέρχεται από πόσες πόρτες, 8. Και δεν είναι λογικό αυτό που λένε, που μου είπαν ότι έβγαλε ανακοίνωση ΠΑΕ να πάμε νωρίς στο γήπεδο. Ναι. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν θα με ορίσει ΠΑΕ πώς θα πάω εγώ στο γήπεδο. Εντάξει, ΠΑΕ να κανονίσει. Ναι. Ναι. Έτσι. Τώρα... Δεν, να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα ΠΑΕ. Είναι θέμα δυσλειτουργικότητας του γήπεδου. Αυτό. Η ΠΑΕ τι να κάνει, να ανοίξει πόρτες, ας πούμε, να φτιάξει καινούργιες πόρτες. Επειδή την έχω κάνει τη δουλειά κάποια στιγμή, πολύ παλιά, ναι. Σαν συντηρητάς, ας πούμε, στην έκθεση, πρέπει να παίρνεις κάποιες πρωτοβουλίες. Ναι. Θα πρέπει να παίρνεις τα μητέρα σου και να ρωτάς τα πράγματα. Ναι. Όχι κρυβόμαστε ή επαναπαυόμαστε στο ότι αυτές τις εντολές μην δώσανε. Δεν το κατάλαβα. Σου δώσανε αυτές τις εντολές, κάποιοι πρέπει να την προτείνουν κάτι. Ναι. Τώρα μιλάμε για ένα γήπεδο. Του 1951. Φαντάσου. Ναι, το 1951, το οποίο όμως η συγκεκριμένη σειρά έχει τρεις προσβάσεις και δουλεύει μία. Ναι. Δεν είναι λογικό να μην βάζεις κόσμο ή τουλάχιστον έστω τα διαρκεία. Έστω τα διαρκεία. Να αποσυγχωρηθεί η κεντρική. Θα πάνε από την 4, που έχει εκεί εισιτήριο, θα μου πεις έχει εισιτήριο. Ναι, αλλά από τη μέσα πλευρά του γηπέδου όμως όταν μπήκαμε, είχαμε πληροφορίες μάλλον πριν ακόμα πούμε, ότι η 1 με την 4 επικοινωνούν. Ναι. Κατάλαβες. Τι να πω. Είναι τελείως άστοχο δηλαδή αυτό το πράγμα. Να την έχεις μέσα στο γήπεδο κλειστή και να πεις ότι παιδιά για το έχω βγάλει εισιτήρια να πάρει αδερφέ, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, κάποιος λόγος φαντάζομαι θα υπάρχει. Και αυτούς προσβάλλεις, την 4 που βγάλανε ακριβότερο εισιτήριο, γιατί έρχεται τέλος από την 1, έτσι. Και μπορεί να ανοίξει ακόμα και την Παναστασίου. Και από την Παναστασίου για να έχει πρόσβαση. Ναι. Προφανώς γίνεται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Έχουν τοποθετηθεί εκεί πέρα τα τουρνί και δεν υπάρχει ίσως κάποια πρόβλεψη για άλλη είσοδο. Γενικότερα πάντως το θέμα των γηπέδων και στην Τούμπα, ας πούμε, τέτοια, όταν έχει πάρα πολύ κόσμο και στηβάζονται για να μπουν, έχει ουρές, έχει σπροξίδι, έχει το ένα, έχει το άλλο. Είναι τα γήπεδα. Είναι από τα λίγα θέματα, να σου πω, δηλαδή, που δεν μπορώ να αποδώσω ευθύνες
στους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις ανώνυμες εταιρείες που λέγονται ΠΑΕ, διότι τα γήπεδα από μόνο τους, η κατασκευή τους είναι πολύ λάθος. Ναι, και πολύ σκέψω ότι μπορεί να είναι λάθος, αλλά υπάρχουν, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι πρόποι. Δεν ξέρω. Μπορεί κιόλας. Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται. Καλώς κάνεις και το αναφέρεις. Ενδεχομένως φαντάζομαι ότι τα παράπονα είναι συνολικά από τον κόσμο. Σίγουρα, γιατί κάποιες ανακοινώσεις, ειδικά στο Facebook, είδα κάποιες ανακοινώσεις. Φαντάζομαι μάλιστα αλλά μ' αρέσει. Ναι, αρέσει. Τα λέτε εδώ. Ναι, μ' αρέσει που πρέπει να βρούμε κάτι. Ο Άρης έπαιξε πάρα πολύ καλά, κέρδισε εύκολα. Πρέπει να βρούμε κάτι, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα, ναι. Αλλά σίγουρα, ναι, εντάξει, είναι ένα ζήτημα, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να υποτιμούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν θεωρούμε μέσα στο πλαίσιο ότι είμαστε οπαδοί, ξέρω εγώ, αγαπάμε την ομάδα και τέτοια. Αυτό αυτόματα για κάποιο λόγο υποβιβάζει το είναι μας. Ότι ο οπαδός ταυτόχρονα δεν εννοείται να έχει κάποιες απαιτήσεις που αντιπροσωπεύουν το εισιτήριο που καταβάλει. Πρέπει να είναι, να μπαίνει στο 30, να μην βλέπει το μάτς, το ένα, το άλλο, όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα. Έγινε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Επίσης, βέβαια. Ένα σημαντικό ζήτημα για αυτό το γήπεδο, το οποίο το αφήνουμε γενικότερα προς τα έξω ή το βάζουμε συνεχώς κάτω από το χαλάκι όταν πάει καλά η ομάδα μας. Βρε δε βαριέσαι, αδερφέ, κάποιος άλλος τώρα μπορεί να βγει και να πει, ρε, τι γκρινιάζεται εδώ πέρα η Αριανάρα, κέρδισε. Αλλά η έννοια του οπαδού γενικότερα είναι μια έννοια πολύ τη β' κατηγορίας τροποντινά, ενίοτε όσον αφορά τις, το αν απολαμβάνει δικαιώματα, ανέσεις. Βλέπουμε ότι εδώ ολόκληροι νόμοι γενικότερα στο κράτος έχουν μια διαφορετική υπόσταση όσον αφορά την οπαδική ιδιότητα. Όταν τελείς ένα αδίκημα, φερρυπίν, με άλλα μέτρα και με άλλα σταθμά ενδεχομένως να καταδικαστείς από ότι αν είσαι οποιοδήποτε άλλος πολίτης και προβαίνεις σε οποιασδήποτε άλλες άνομες πράξεις εκτός γηπέδου. Και το ότι δεν έχεις απαιτήσεις, βλέπουμε τώρα όλοι στα γήπεδα πως είναι, τα ξέρουμε. Στοιχειώδη πράγματα δεν υπάρχουν, τουαλέτες το ένα το άλλο. Σου πει, αλλά βρε τώρα να μου δείτε στην τουαλέτα να πάω να δεις την ομαδάρα. Τι άδειο. Αν δεν γίνεται, ας πούμε, γήπεδα 20 και 30.000 θέσεων να έχουν 8 θέσεις, 8 θύρες για να εισέρθει τόσο μεγάλο κομμάτι κόσμου. Υπό άλλες συνθήκες όλα αυτά θα ήταν απαγορευτικά. Anyway, 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Έχουν και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή Facebook κρίνουμε, γενικότερα συζητάμε τα πάντα που μας απασχολήσαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο με αποτελέσματα άκρως ενθαρρυντικά για τις ομάδες της πόλεως. Για τις δύο από τις τρεις ομάδες, γιατί ο Ηρακλής για ακόμα ένα παιχνίδι έμεινε μακριά από ένα θετικό αποτέλεσμα, παραχώρησε ισοπαλία 0-0 στην Παναχαϊκή. Ο Ηρακλής που βρίσκεται πιο κοντά στη ζώνη υποβασμού παρά στις προνομιούχες θέσεις, αυτές πλέον έχουν απομακρυνθεί, που οδηγούν στην Super League, ακόμη και αν δεν ισχύσει το καθεστώς της αναδιάρθρωσης, γιατί δεν είναι σίγουρο το τι πρωτάθλημα θα έχουμε την επόμενη σεζόν, ποια θα είναι η διάταξή του. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, δευτερολογώ και σε συνέχεια του προηγούμενου τηλεφωνήματος. Έδωσε πολύ καλή πάσα που είπες, ας πούμε, ανέφερες μια λέξη τουαλέτες. Και όσον αφορά αυτό που είπα για πρωτοβουλίες, ότι πρέπει και εμείς οι εργαζόμενοι, ας πούμε, καμιά φορά να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Εγώ ήδη ξεκίνησα διαδικασίες για αυτό το θέμα. Έχω στείλει ένα προσωπικό μήνυμα στο Χρήσανθο στο Facebook. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, θα το πάρω και σήμερα εκτός αέρα. Έχω να του προτείνω κάτι, δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα. Αλλά είναι αυτό που λένε για πρωτοβουλίες και σχετίζεται με τις τουαλέτες και τη δουλειά που κάνω αυτή τη στιγμή. Έχω μια πρόταση να του κάνω. Μάλιστα. Αν πετύχει, πέτυχε. Γιατί όλες δηλαδή πήγαμε στο ημίχρονο και απορώ πως ήταν τα μικρά παιδάκια. Αν δεν πέσει εμείς, είμαστε και λίγο μεγάλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν σημαίνει πάλι. Τρόπο. Ναι, δεν έχει. Ναι. Και πάλι δεν σημαίνει το ότι είσαι μεγάλος αυτά και μπορεί να έχεις αντιμετωπίσει Grand Canyon καταστάσεις. Ότι πρέπει να συνεχίσεις να υπόκεισαι σε αυτή τη διαδικασία. Απίστευτο. Δηλαδή,
θυμάμαι το περσινό που πολλοί το επικροτούσαν και γράφανε μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Ναι, όντως μπορεί να πεις μπράβο, αλλά εγώ το είχα πει και από την εκπομπή, δεν είναι δουλειά τους. Είχε πάει μια πρωτοβουλία φίλων του Άρη και έβαφε το γήπεδο. Ναι. Ξέρω, όλοι οι φίλοι και το κάνανε, πήγαινε... Ναι, από μεράκι, από αγάπη, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Δηλαδή, άλλοι πρέπει να μεριμνήσουν για όλα αυτά. Σίγουρα. εγώ έχω μία πρόταση να κάνω και να δώσω κάποια προϊόντα, έτσι που με παίρνει, ίσως λίγο να σου λουποθεί η κατάσταση εκεί μέσα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα, για να μπορέσω να πάω να το κάνω με δύο παιδιά και με ωράριο τρελό κτλ. Καλά, αυτό επουδενή δεν είναι θέμα του οπαδού. Είναι θέμα της εταιρείας, αλλά πολλές φορές. Και πάλι αυτό που κάνουμε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ. Ναι. Μπορεί να εγκλωβίζεται, σου λέω, από την ίδια την κατασκευή του γηπέδου. Είναι γηπέδα που φτιάχτηκαν χωρίς ουσιαστικά σχέδια, κομμάτι-κομμάτι, και άλλαξε γενικότερα η όλη λειτουργία και δεν έχουν πλέον λειτουργικότητα ως χώροι συνάθρησης τόσων ανθρώπων. Είναι και προκλητικό, μπορεί να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ προκλητικό να έχεις πάρει, ας πούμε, έναν καφέ ο οποίος έχει ένα πλαστικό καπάκι από πάνω, έτσι, να στιβιάζεσαι με τον κίνδυνο ότι μπορεί να γίνει το χειρότερο όταν αναμένουμε 2.000 κόσμους, ας πούμε, να μπει σε μια θύρα και ξαφνικά πριν το τουρνικέ να γίνεται το σκηνικό που σου λέω το στιβιασμα και με το που περνάς το τουρνικέ να σου λέει πάτε το καπάκι. Δηλαδή να ζεις σε κάποια άλλη χώρα, να μην ζεις στην Ελλάδα, γιατί σου λέω και δύο παιδιά μου να τον πιάσεις με το λαιμό και να το λέω τι λες τώρα ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις, δηλαδή να βγάλω το καπάκι, βγες έξω να δεις τι γίνεται. Κατάλαβες, τραγικά πράγματα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ο Άρης ήταν καταιγιστικό. Με διέψευσε αυτό που είπα. Και μαζί τα λέγαμε κιόλας ότι αυτό το ψηλωμένος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι ψηλωμένος. Αποδείχθηκε ότι η ομάδα έχει βρει δρόμο. Ναι. Και ταυτότητα. Αυτό και εγώ, ότι δεν πας. Και έφερα εκεί με τον Πάγκο. Αλλά ναι, παίξαμε καλά. Πάμε για το επόμενο. Το απέδειξε. Το απέδειξε κρατώντας την ΑΕΚ σε πολύ χαμηλά. Και συνεχίζω να λέω ότι πάμε πολύ χαμηλά. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά. Μάλιστα. Έγινε. Αυτό. Άντε, καλημέρα. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Γιατί μην ξεχνάμε, είμαστε εκπομπή πολεοδομίας και χωροταξίας. Εκπομπή επιπαχωδέα. Ασχολιόμαστε γενικότερα και με τοπογραφικά σχέδια, με κτηματολόγια, με χιλιαδιό. Γιατί να μην ασχοληθούμε και όσον αφορά το ζήτημα της διάταξης, της διαχείρισης των γηπέδων στο πρωταθληματάκι της Super League, αυτήν την αγωνιστικούλα μας. Δεν γίνανε πράγματα και θάματα, πολύ φυσιολογικά νομίζω τα αποτελέσματα. Εμείς τόσο φυσιολογικά που πέσαμε σε όλα έξω. Είδαμε λίγο πονηρά, ό,τι να είναι είδαμε. Άρης ΑΕΚ το Σάββατο 2-0, εύκολα με τον Άρη να σκοράρουν οι δύο μεταγραφές του Γενάρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν ήθιστε να συμβαίνει ιδιαίτερα συχνά. Οι ποδοσφαιριστές που έρχονται, τα παλιότερα τα χρόνια πάντα είχαμε τη δικαιολογία ότι μέχρι να προσαρμοστούν και είναι δύσκολη περίοδος ο Γενάρης. Αλλά αποδεικνύεται ότι αν είσαι έτοιμος ποδοσφαιριστής, μπορείς να παίξεις. Και ο Λάρσον και ο Ρόουζ σκοράρανε και δείχνουν ότι, όχι δείχνουν, το έχουν δείξει ούτως ή άλλως, ότι έχουν σωματωθεί πλήρως στην ομάδα και έχουν γίνει από τις πιο σπουδαίες μονάδες του Άρεος, που επικράτησε πολύ εύκολα απέναντι στην ΑΕΚ. Πας Γιάννε να Ξάνθη 0-0, η Ξάνθη καμιά 8-9 αγωνιστικές μακριά από την νίκη, ό,τι μάζεψε τον πρώτο γύρο και αυτό ήτανε. Όφι Λάρισα 0-0, ένα αποτέλεσμα καταδικαστικό για τον Όφι, ο οποίος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί σε καμία περίπτωση την έδρα του, να πάρει εκεί παιχνίδια, και από τη στιγμή που δεν μπαίνεις μέσα στο γεντικουλέ μες στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ελπίσεις και σε περισσότερα πράγματα. Ατρόμητος Αθηνών Πανιώνιος 3-0, εύκολα ο Ατρόμητος επί του Πανιωνίου που είχε και το 120 λεπτό της παράτασης της Τετάρτης απέναντι στον ΠΑΟΚ, πολύ λίγα πράγματα. Λεβαδιακός Λαμία, το τρένο του Λεβαδιακού σταμάτησε 1-1 μέσα στο γήπεδο του επί της Λαμίας, που προερχόταν από το πολύ πετυχημένο αποτέλεσμα
του κυπέλου, αλλά βέβαια είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Πολύ άνετα και ο ΠΑΟΚ χθες επικράτησε του Παναθηναϊκού με 0-2 στο πάλε ποτέ τρομακτικό ΟΑΚΑ. Θυμάστε τι λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια από τα Τέμπη και κάτω, ότι στο ΟΑΚΑ δεν έχει πάρει αποτελέσματα, το ένα και το άλλο. Με δύο τέρματα σχεδόν στα ίδια χρονικά σημεία, στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου και του δευτέρου, Μαουρίτσο και Ζαμπά. Για να όλα γίνανε, για να γραφτεί το γραφικό «Χόρεψε σάμπα», λόγω επειδή βάλαν οι Βραζιλιάνοι τέρματα σε περίοδο καρναβαλιού. Περιμένουν με τα μαχαίρια και μάλλον με τους στυλούς στα δόντια είναι οι δημοσιογράφοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Το έχω, τιτλάρα, δεν το σκέφτηκε κανένας. Όπου το πιο εντυπωσιακό νομίζω στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν η εμφάνιση του Γιώργου Μίνου στην Αθλητική Κυριακή, φορώντας το σκουφί του Ράσβαν Λουτσέσκου. Δεν κυκλοφορούν και τα σχετικά σκρισόν, τις σχετικές απεικονίσεις, βάλαμε και στο λόγο επειδή είναι ασφαλώς η φωτογραφία, το στιγμιότυπο της αγωνιστικής. Ότι πιο σπουδαίο ενδεχομένως είδαμε στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από 43 χρόνια, λέει, θα τελειώσει ένα πρωτάθλημα αίτητος απέναντι στους τρεις μεγάλους των Αθηνών, έχοντας μόλις μία ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ το πρόσφατο 0-0. Τελευταία 0-0 ή 1-1 είχε λήξει, ό,τι να είναι, λέω. 0-0. Έβλεπα ότι την τελευταία φορά που είχε συμβεί το σχετικό γεγονό, το ΠΑΟΚ να μην ιτηθεί στο λεκανοπίδι της Αττικής, ήταν το 1975-76, όταν και είχε αναδειχθεί ο ισοπαλός 0-0. Τότε το δεν πήρε το πρωτάθλημα το 76. Όλα αυτές οι συμπτώσεις, είδατε πως βγαίνουνε. Όπως σε σύμπτωση ήταν ότι πολύ παρομοίωσαν το χθεσινό παιχνίδι με εκείνο το περιβόητο της διηγήσεις, έχουμε και τις αφηγήσεις των παλαιότερων. Το γκολ του Πάπριτσα το 85 που άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τσέτερα, τσέτερα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-4, ήταν εκείνη η χρονιά. Στο Καραϊσκάκης με 10.000 κόσμο, υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που φαίνεται. 10.000 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ στο Καραϊσκάκη. Καλά τα χρόνια που λένε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 έχει ανοίξει, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα με τον ΠΑΟΚ να δέχεται δύο μόλις τέρματα, ένα από την ΑΕΚ και ένα από τον Ολυμπιακό. Να εδραιώνει την παρουσία και την κυριαρχία του, ξορκίζοντας και τους δαίμονες του παρελθόντος. Και να κάνει ασφαλώς ένα βήμα πιο κοντά, να φτάνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απομένουν 7 στροφές, αν δεν κάνω λάθος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αν όλα πάνε καλά, θα λέγαμε, και όχι φυσιολογικά, δεν υπάρχει κάτι φυσιολογικό στο ελληνικό πρωτάθλημα. 5 του Μαγιού, έχοντας απόσταση αυτή τη στιγμή 10 βαθμούς από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έχει έναν αγώνα λιγότερο, αγωνίζεται σήμερα στις 7 απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης στο γήπεδο της Ριζούπολης. Και το τελευταίο παιχνίδι που δεν αναφέραμε, τουλάχιστον το αποτελεσματάκι, για να γνωρίζουμε τι έχουμε, ήταν το Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Και εκεί εύκολη επικράτηση του Αστέρα επί του Πανετολικού. Το ήθελε πολύ αυτό το ματσάκι για να σωθεί. Εμείς δώσαμε καλά ότι ο Πανετολικός θα πάει να χτυπήσει την Ευρώπη και τέτοια. Την τύφλα μας δεν διαγνώσαμε. 3-0 και ο Πανετολικός είναι ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης. Αν είχε μια κάποια ελπίδα, έπρεπε να πάρει αυτό το συγκεκριμένο το ματσάκιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον επίσης. Να συμφωνήσω με τον Βαγγέλη ότι το Χαριλάου πρέπει να γκρεμιστεί. Δεν το είπε ο Βαγγέλης, εγώ το είπα γενικά για όλα τα γήπεδα. Και η Τούμπα. Η Τούμπα πρέπει να ξαναχτιστεί. Το Χαριλάου πρέπει να γκρεμιστεί. Αυτή είναι η διαφορά. Περιμένω το νέο Αριανό Γρανίτσα. Ναι. Να πω τώρα κάτι και για τον Κλεωμένη. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που βαράει τα μηχανήματα.
αυτός που γυρνάει με το σταυρό, αν είναι αυτός, θα το δικαιολογήσω. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι αυτός. Ναι, ναι. Κρίμα. Για το ποδόσφαιρο τι να σχολιάσω. Όλο το πρωτάθλημα είναι μικρή μεγάλη, εντάξει. Yeah. Είναι, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Δηλαδή είχαμε 4 στόχους. Πάμε για τους 2. Πάμε για 4, το κύπελλο, πάμε για το πρωτάθλημα. 4 γιατί? 4. Ήτανε, οι 2 ήταν να πρωτάθλημα, κύπελλος, τους είμαστε μέσα. Ναι. Χάσαμε τον ευρωπαϊκό μας στόχο, ναι, και ο τέταρτος ήταν να υποβιβαστεί ο Άρης. Ναι. Τέλος πάντων δεν τα καταφέραμε. Ευελπιστούμε για τον χρόνο ότι θα καταφέρουμε. Δύσκολα. Και τους 4. Αν ο Άρης, σκέψου και το εξής τώρα. Είπαμε, ο Άρης, ναι, είναι, θα μείνει κιόλας. Ήρθε ο συντηρητής, έκανε λίγο δουλίτσα, θα δουλέψει λίγο καιρό το ασθασέρ. Εντάξει, μέχρι αν ο Άρης την πρώτη χρονιά μετά από 4 χρόνια απουσίας πραγματοποιεί, ναι, αυτή την πορεία. Το ξανά έκανε. Του χρόνου. Το ξανά έκανε και έφυγε ο συντηρητής. Μάλιστα. Ξαναπάτησε μετά, πήγε στο υπόγειο εκεί και έμεινε. Κάτι για τον μπάσκετ να πω, Μπάβη. Είδα λίγο Περιστέρη Κίμη. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι επιστήμονες κανονικοί. Το τι σκαρφίζονταν για να γυρίσουν το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί τέτοια εύνοια το Περιστέρη. Απίστευτη εύνοια. Απίστευτη εύνοια. Εντάξει, και αύριο έχουμε ένα ματάκι στο Παλατάκι. Ευελπιστώ πως θα γεμίσει. Το Σάββατο δεν υπήρχε ψυχή. Το Σάββατο δεν υπήρχε. Ρε φίλε, παίξε και εσύ. Και εγώ δούλευα. Ναι. Το μισό μάτς το άκουσα από το ραδιόφωνο. Τι να κάνω. Ναι, εντάξει. Υπήρχε πολλοί κόσμος μάλλον που δεν θα δούλευα. Υπάρχουν και μερικοί που δουλεύουν. Δεν είμαστε όλοι με... Κάνουμε, πάμε περιοδία στην Κοζάνη. Εμείς γιατί πήγαμε. Τα έχουμε για καλές καρτίνες. Υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που δουλεύουν 11 ώρες. Εμείς δουλεύουμε 16 ώρες την εβδομάδα. Βλέπετε τα μάτσα εσείς και εμείς να πούμε δουλεύουμε. Έρχεστε να διασκεδάσετε και εμείς πάλι δουλεύουμε. Καταλαβες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και ο Φωτιάδης, αν είναι ο δρόμος του από Θέρμη που είναι κοντά, καλημέρα Μιχάλη, τεράστιε Φωτιάδη. Το κύπελο που έχει, ας περάσει να τα αφήσει εκεί στο φίλο τον Χριστόφορο, έτσι. Σε έδειξη καλής θέλησης. Έγινε. Τα λέμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η βαθμολογία του πρωταθλήματος, γιατί αρκετοί αρέσκεστε να την ακούτε, παρόλο το ότι την ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. ΠΑΟΚ πρώτος και αίτητος παραμένει μετά από 23 αγωνιστικές με 61 βαθμούς, έχοντας 3 βαθμολογικές απώλειες από ισοπαλίες. Έχοντας και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Μετά από πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε γκολ κιόλας. Στις τελευταίες αναμετρήσεις του πρωτάθλημα κύπελο, το από ένα τα έτρωγε. Τη δεύτερη καλύτερη άμυνα, όχι, και την καλύτερη επίθεση έχει. 48-11 τώρα που βλέπω εδώ τον goal average. Αλλά υπολείπεται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Απόλλων Σμύρνης. 61 ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός 51, ο Ατρόμητος 43, η ΑΕΚ 43, έπεσε στην τέταρτη θέση. Ισοβάθμι στην τρίτη δηλαδή με τον Ατρόμητο. Ο Άρης παραμονεύει κατά πόδας στην πέμπτη με 37 βαθμούς. Στην έκτη ο Παναθηναϊκός με 31, στην έβδομη ο Πανετολικός με 30, στην όγδοη Ξάνθη. Πάντα η Ξάνθη, πάντα 8η. Στην 20, με 28 βαθμούς, στην ένατη Λαμία με 28, Πανιώνιος 26 στη 10η, Αστέρας Τρίπολης στην 11η με 25, στην 12η Λάρισα με 23, που είναι λίγο έτσι σφιχτά. Πας Γιάννενα 21 στη ζώνη του υποβασμού, Λεβαδιακός 20, Όφη 18 και Απόλλωνος Σμύρνης 9. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Πώς αγόρι μου, τι έγινε? Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, έτσι ακριβώς. Είμαστε καλά. Λαλαλαλαλα, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Άρη εκεί της Θεσσαλονίκης. Σε κατατρόπωσε. Μα τι για να πούμε, έβαλε δύο γκολ, είχε δύο δοκάρια, έβαλε άλλο ένα γκολ. Αυτό το γκολ τώρα είναι, δεν είναι, δεν ξέρω. Είχε άλλες 3-4 ευκαιρίες να βάλει άλλα 2-3 γκολ. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Άρης, ας πούμε, είχε 9 τελικές, 10 τελικές, από τις οποίες, ας πούμε, οι 4, οι 5, μπορεί και οι 6, ας πούμε, οι 4, μπορεί να... ουσιαστικά το σκορ είναι 4-0. 4-0 έπρεπε να κερδίσει ο Άρης. Μάλιστα, μπράβο που το αναγνωρίζεις. Το αναγνωρίζω, τα έχω υπολογίσει. Λέω 10 ευκαιρίες, δεν θα μπουν και όλα. Εντάξει, ποιος είσαι ο Μαραντόνα. Έτσι, έτσι. Όλα δεν θα τα βάζει, δεν θα μπουν, ούτε ο Μαραντόνα τα βάζει όλα. Ναι. Ωραία, κάνει 10, βάζει τα 4. Καλά, δεν είσαι. Καλά είμαστε, καλά, οικονομικά περίπου είμαστε εντάξει. Δεν ήταν το σκορ, δεν έκατσε. Ναι.
Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στον Άρη. Ο Άρης, ας πούμε, αυτός τώρα ο Άρης έτσι όπως φαίνεται να, με τρεις παίχτες και με ένα καλύτερο τερματοφύλακα. Ναι. Πάει για Champions League, ε. Του χρόνου, όταν, του χρόνου ή φέτος. Όχι να το σηκώσει να πάει σε κανένα όμιλο. Ναι, του χρόνου ή φέτος. Να βγει από φέτος Champions League. Δεν προλαβαίνει λες. Ναι, δεν προλαβαίνει λες. Δεν προλαβαίνω. Αλλά του χρόνου θα αποτελέσει, ας πούμε. Του χρόνου ναι, μπορεί να πάρει και πρωτάθλημα. Ναι. Μα γιατί όχι. Όλοι έχουν τις πιθανότητες. Δηλαδή έτσι και του χρόνου γίνει αυτό το Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε, και αυτή η μάχη εκεί. Να παίζει για το πρωτάθλημα. Το Μάνα Θεσσαλονίκη θα γίνει ποδοσφαιρομάνα. Να ζήσουμε κι εμείς εδώ λίγο στα ραδιόφωνα, γιατί αυτή η εβδομάδα τίποτα. Θα πεινάσουμε. Σαν να είναι εβδομάδα νηστείας του Αγίου Όρους, τίποτα. Ο Νικολάκης βγήκε, ο Top Gun βγήκε. Όχι, δεν βγήκε. Ο Παφούλιας βγήκε. Βγήκε, μην αγχώνεσαι. Γιατί με πήρε χθες τηλέφωνο ο Παφούλιας, συνομιλήσατε. Ήμουν σε υπηρεσία, γιατί κάνω και υπηρεσίες, όπως το έχω πει. Μάλιστα. Ωραία. Σε υπηρεσία και έτρωγα και σουβλάκι. Καλά έκανες. Για λαμάκι. Δεν μου λες, ξέρεις κάτι. Ξέρω. Τώρα τι μπορεί να... Όχι, δεν το ξέρεις, θα το πω εγώ, γιατί δεν το ξέρεις, εγώ έχω και φωτογραφίες. Μάλιστα, για πες. Βγήκε μια κυρία του κόμματος που κυβερνάει τα τελευταία 4 χρόνια και μας είπε ότι μαζί με έναν άλλο κύριο ότι λέει είναι επιτυχία, λέει, γιατί ο κόσμος λέει δεν ψάχνει στα σκουπίδια εδώ στο Λεκανοπέδιο για να πάει. Ωραία. Λοιπόν, θα της πω ότι υπάρχει ακόμα κόσμος που ψάχνει στα σκουπίδια, αλλά ψάχνει άλλες ώρες που δεν πηγαίνει αυτή και να κοιτάει τους κάδους. Μάλιστα. Επίσης θα της πω ότι υπάρχουν σε δήμους αγορές. Καταρχήν ήρθε, ας πούμε, η Μωυσίδου και ο Ποιμενίδης από τη Δράμα και πουλούσανε πατάτες 10 κιλά 5 ευρώ. Και ο κόσμος, ας πούμε, πηγαίνει και παίρνει, ας πούμε, από κάτι λαϊκές αγορές που δημιουργούνται χωρίς μεσάζοντες τρόφιμα, ώστε δεν χρειάζεται να πάει να ψάξει σκουπίδια. Μάλιστα. Εγώ βέβαια του έκανα και ένα παζάρι και του τα πήρα 6 κιλά 2 ευρώ. Τίμια πράγματα. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Μετά από πολύ καιρό, Μοναχούλης πάλι. Ναι. Εντάξει. Δευτέρα. Σήμερα ήθελα να δώσω την μπάσα στο λαό, αλλά είναι υποτονική η Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Επίσης. Αν δεν έχουμε πει ήδη. Εντάξει, την Παρασκευή δεν θυμάμαι τι είπαμε. Πώς πέρασε στην Κοζάνη. Ωραία ήταν, ωραία. Τι, ωραία. Το ζήσαμε καλά. Ήρθε σε βρήκε ο φίλος. Δεν ξέρω. Αν ήρθε μάλλον όχι. Θα μου έλεγε λογικά. Ναι. Ναι. Πήγαμε, είδαμε μεγάλη και τη Μαζόχα που εμφανίζεται εκεί. Είναι τραγουδίστρια της περιοχής. Ιστορία στο τραγούδι. Σοβαρά. Ναι. Έτσι, στο underground τραγούδι και τη Μαζόχα. Όσοι ξέρουν. Εντάξει, γενικά κάναμε έτσι μια πολιτιστική βόλτα. Μάλιστα. Που πέρασε ωραία. Φαντάζομαι δεν μπορείς να δεις και παιχνιδάκι. Όχι, δεν είδα τον Άρη, δεν μπορούσα να το δω. Είδα χθες τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο Άρης δικαιότατα κέρδισε εύκολα για μένα πολύ. Βέβαια. Η ΑΕΚ ήταν τραγική σε όλες τις γραμμές. Χωρίς καθαρή ευκαιρία νομίζω κιόλας στο παιχνίδι. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Πέρα από κανένα δύο τσάφ δηλαδή. Ούτε καν. Δεν έγραψε το στατιστικό. Δεν έγραψε τελική. Ναι. Ο Άρης θα μπορούσε να γυρίσει με μεγαλύτερο σκορ. Τον γκολ που το ακυρώνει, τον πρώτο για μένα είναι γκολ. Κακώς το ακυρώνει. Αν και ο Γιουνές πηδάει όντως, αλλά δεν βρίσκει την μπάλα. Αυτή που δεν βρίσκει την μπάλα, ρε φίλε, δεν μπορεί να καταλάβω γιατί ένα γκολ δεν μπορεί να μετρήσει. Ναι. Ο τερματοφύλακας τον επηρεάζει, ότι ο τερματοφύλακας έχει οπτικό πεδίο. Έτσι. Για το πέναλτι φυσικά που ζητάει ο Άρης δεν είναι πέναλτι. Αυτά, ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα όπως το περίμενα. Δύσκολα ο ΠΑΟΚ να κάνει δύο συνεχόμενες μέσα εισαγωγικά γκέλες. Και να κάνει δύο γκέλες, πάλι δεν το χάνει. Όχι, ενώ με τον Παναθηναϊκό όλοι περιμένανε μετά το παιχνίδι τον Άρη, γκρινιάζανε και λέγανε να θα πάμε και θα χάσουμε από τα μωρά του Τόνι. Και πολλοί το περιμένανε γιατί είπαμε είναι με το μαχαίρι στον κρόταφο. Φέτος δεν τους δίνει η ομάδα την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν έτσι λίγο μιζέρια. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Γιατί εμφανίστηκαν αυτά τα κρούσματα μετά το 1-1 με τον Άρη. Οι σταλεγάκηδες, οι μυαλοπόλιδες και όλοι αυτοί. Ναι. Κατευθείαν λες και η ομάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει ένα κακό παιχνίδι. Λες και ο αντίπαλος δεν έχει δικαίωμα να διαβάσει τόσο καλά τον αντίπαλο και να τον περιορίσει, ας πούμε, τα ατού του. Ναι.
Αλλά μεγαλύτερο κακό έκανε το ότι όλοι περιμένανε να ρίξει το μάτς 5-0, 6-0. Αυτό που λέγαμε, πήγε ψηλωμένος ο ΠΑΟΚ. Πήγε ψηλωμένος. Ναι. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ πήγε ψηλωμένος. Ναι. Αλλά οι φίλες σίγουρα ήταν ψηλωμένοι. Ναι, ναι. Γενικά εντάξει, ήταν ένα συνολικό κλίμα. Ένα συνολικό κλίμα, μια αίσθηση. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά τα λίγα. Περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια μας. Έγινε. Φιλιά. Τσαό. Καλημέρα. 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 Καλημέρα στη γραμμούλα. Να κάνουμε και διαλυματάκι όλας πλάκα στην πλάκα. Το περάσαμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ. Καλημέρα. Τώρα θα κάνει διαλύμα, Μπάμπη. Έτσι. Αλλά περίμενε μισό ένα λεπτάκι δεύτερο. Για να φύγω. Ξεπεράσω μισό δεύτερο λεπτό, Μπάμπη. Περίμενε. Δώστο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι εδώ πέρα κάποιοι δουλεύουμε για 600 ευρώ το μήνα ή για 500. Τόσο πολλά. 20 ευρώ τη μέρα και αυτά με 12 ώρα, 14 ώρα. Όχι, κανονικά 8 ώρα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε για 20 επειδή 8, 3, 8, 24 δεν είναι 2 ευρώ την ώρα. Λοιπόν, είμαστε για 20 ευρώ. Τέλος πάντων, να ξέρετε όμως στην Αφρική δουλεύουν για 1 δολάριο τη μέρα. Άρα, καλά είμαστε. Όχι, δεν είμαστε καλά. Εδώ είναι το λάθος. Εδώ, κύριε Μπάμπη, είναι το λάθος που κάνει ο Έλληνας. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για ένα δολάριο τη μέρα δεν σημαίνει ότι εσύ που δουλεύεις για 20 πρέπει να πας στο 1. Το 1 πρέπει να ανέβει στο 40. Όχι το 20 να πάει στο 1. Το 1 να πάει στο 40. Το κατάλαβες? Μάλιστα. Έγινε. Άδια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο τελευταίο. Όχι, στο τι τελευταίο. Εντάξει, μια ώρα έχουμε ακόμα μπροστά μας. Θα ήθελα στο διαλυματάκι μας. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Πάνο. Στέλνει τις καλημέρες και λέει καλημέρα, κουκαλιάργη, καλή εβδομάδα. Κάποιος που αναγνωρίζει εδώ τα δείγματα πρόοδου που έχουμε κάνει όσον αφορά την σωματοδομή μας. Μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας, δεύτερη ώρα της εκπομπούλας, 7 και 16 πρώτα λεπτά και καλημερίζουμε τη γραμμούλα που δεν ξέρω μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα μ' ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω. Αγόρι μου γλυκό. Το λεφτέ, δεν παίζεται. Εγώ δεν θα πάρει κάτι. Τέλος πάντων, ναι. Πότε θα με βάλεις να έρθω για να πω και τον οδηγό μου. Με οδηγό, πότε θα έρθεις. Θα έρθει όμως ντυμένη. Πότε να έρθεις, για. Θα έρθεις Παρασκευούλα, λες. Πότε να έρθεις. Θα κάνουμε τεκελαμπόγκο. Θα βάλω το τέτοιο. Έχω και το καπέλο σου του καπουίστικου εδώ πέρα. Κάνουμε τι. Πήγα το πήρα, βάλω και το μεξικάνικο. Έχω πάρει και το πούρο. Πήρα και το μουστάκι εδώ πέρα. Θα το μεξικάνω. Έχω και το σεντόνι που είναι. Θα κάνουμε πολύ σοου τώρα. Τελείωσε τώρα. Τι να σχολεί. Ναι, τελείωσε. Ακόμα δεν το λένε οι Παοξίδες ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Αλλά το λες εσύ. Ναι, παιδί. Με 61 βαθμού σου στείλα και τον πίνακα και τον. Βέβαια. Σου στείλα και τον πίνακα. Φαντάζομαι δηλαδή. Ένα είναι αυτό. Θα του στείλω τώρα που θα κατέβω στην Αθήνα το φούρναρ γιατί του βλέπω πολύ πόζες παίρνει, μοντέλο θα μας γίνει και θα του στείλω στην Καγιά, εκεί στην Καγιά να του κάνει, δηλαδή να του κάνει μοντέλο και να πάρει φωτογραφίες, τέτοιο, πασαρέλα, πολύ, άμα του δεις έχει γίνει. Γίνει, στυλάκι έχει γίνει. Στυλάκι έχει γίνει, τέλος πάντων. Το κάνουμε από τώρα για Παρασκευή. Για Παρασκευή. Εντάξει, έγινε έτσι. Αγόρι μου. Έγινε, να δώσουμε και τα προγνωστικά της παρέας. Ναι, έτσι. Τεκέ λαμπόγκο, τεκέ λαμπόγκο. Τεκέ λαμπόγκο, θα δεν μου λες. Δεν θα μου φέρεις το τρόπο κάνει. Θα γελάσουμε λίγο. Θα δούμε. Ένας. Θα μαζευτούμε εδώ. Θα τσικνήσουμε. Φιλιά. Και ένα άλλο. Θα ήθελα πολύ μεθαύριο, καλημέρα στον υπουργό μου να βγει έτσι να μιλήσει. Και να πω και κάτι άλλο. Μπράβο την Κύπρο. Ναι. Μπράβο δηλαδή. Μπράβο την Κύπρο γιατί. Βρέθηκε μεγάλο κοίταγμα να δει. Κοίταγμα, Το κοίταγμα εδώ στο είχε για το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια. Μεγάλο κοίταγμα για 200 χρόνια. Θα έχουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Οι Κύπροι θα έχουν, εμείς θα έχουμε. Θα μας δώσουν. Να σου πω τώρα από την Κρήτη και πάνω, ας πούμε, μέχρι Κέρκυρα, είμαστε άντετοι να μην πω. Να μην πεις. Δεν μπορούμε να τα βρούμε, ρε μου. Ναι, τα έχουμε. Έχουμε, λες, και δεν τα βγάζουμε. Πώς δεν έχουμε. Πώς είναι. Η ενότητα της Κρήτης υπάρχει τόσο φυσικό αέριο που λες να μπορεί να ξεκληρώσει το χρέος. Ναι. Γι' αυτό κατεντήσαμε να παίρνουμε 3 κουστάκια και 500 ευρώ. Πέστα. Μάλιστα. Δεν είναι σοβαρά. Μπράβο όμως. Κύπρο γιατί, τι έκανε η Κύπρος, απλά υπήρχαν αυτά.
Υπήρχαν από το δεκαετία πριν, ξεκίνησε με το πρέσβη του Παπαδόπουλο, βρέθηκε μετά με τον πρόεδρο αυτόν τον καινούργιο, στον πρέσβη Λιγάκη. Ναι, δεν μου σκάει και εμένα, ναι, Αναστασιάδης είναι τώρα ποιος είναι. Ναι, και κάνανε, ήρθαν οι αμερικάνικες εταιρείες, τρομάει τώρα η Τουρκία να μπει μέσα. Έτσι, πού να τολμήσει. Ένα εκατομμύριο για 150.000 πληθυσμό έχει. Έτσι, 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 μάλιστα. Μπράβο λοιπόν στην Κύπρο για το μεγάλο κοίταγμα. Ένα τελευταίο. Μακάρι να τελειώσω δηλαδή και να γίνει κάτι, θα ήθελα πάρα πολύ όλο τον κόσμο το Λίμπερο, εδώ οι ακροατές, να τους μαζέψουμε και να κάνουμε ένα χορό εκεί στο μαγαζί που θα είσαι. Θα κάνουμε, θα κάνουμε, τελειώσει η χρονιά και θα κάνουμε. Όχι, ναι, εννοώ από την Ανίτα να κάνω εγώ. Ωραία, να πάμε να χορέψουμε στην Ανίτα, να έρθω μαζί σου. Όχι ρε παιδί μου, στο μαγαζί μου θα τραγουδά. Α, ωραία, ωραία. Δηλαδή οι κουρατές, δηλαδή και ο υπουργός μου. Θα το κάνουμε. Και ένα άλλο, συγγνώμη τον, τι ανάφερε για το κύπελο, λέει, ποιο κύπελο να φέρω της Ανίτας. Να φέρεις το κύπελο εδώ να το σηκώσουμε, στο Λίμπερο. Ποιο της Ανίτας. Ξέρω εγώ, έχει κύπελο η Ανίτα. Τι είπε τώρα. Έλα μου, ντε. Αυτό μήπως λέει αυτό που θα πω στην Ανίτα. Τι είναι τώρα. Έλα μου, ντε. Να μας κάνει διακρίνηση. Να μας κάνει, να μας κάνει, να μας κάνει. Έγινε, σε φιλούμπε, τσάω, τσάω. Και τα γεωπολιτικά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή για να ενημερωνόμαστε για πράγματα που άλλοι δεν θα σας πούνε. Καλημέρα στη Γραφούλα. Παμπή. Παρακαλώ. Παμπή, αυτό που μιλάει πριν, αυτό το ταγάρι, όταν μιλάει και ανοίγει το στόμα του, όταν μιλάει και ανοίγει το στόμα του να το περιορίζεις, γιατί πετάει αρλούμπες, αλλά σε ένα σημείο το έχει κατακρεουργήσει το θέμα. Λοιπόν, θέλω τη γλώσσα σου να την έχεις πιο σεμινή για τον συνεργάτη της εκπομπής, Μιχάλη Φωτιάδη. Λοιπόν, καταρχήν, τι λέει. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Κρέοντας. Ναι. Λοιπόν, άκου να δείτε κύριε Μπάμπη. Αυτό που λέει ότι θα ανοίγουν τρύπες στο Αιγαίο και οι τρύπες θα σου ξεχρεώνουν το χρέος, αυτό ξεχάσε το. Ξεχάσε το, λέει. Ναι, γιατί η Βενεζουέλα, πες του, η Βενεζουέλα είναι πρώτη σε πετρελαιάκι. Για πες μου πόσα χρωστάει η Βενεζουέλα. Τι τρώνε οι Βενεζουελάνοι. Για ρωτά τον. Χαρτί υγείας έχουν στο σπίτι τους. Για ρωτά. Για ρωτά. Ναι, με το χαρτί υγείας, παιδί μου. Να σου πω κάτι, η πλήση είναι πιο υγιεινή. Να δώσουμε και μερικά tips. Που νομίζει ο Χρυσοφύρας ότι βρήκε το χρυσό και έλυσε το πρόβλημά του. Ναι. Αν ήταν έτσι θα το είχαν λύσει και άλλοι πριν από αυτόν. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι, φίλε. Έτσι, μάλιστα. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Ναι. Δεν τελείωσα. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσω. Τελείωνε. Κάτσε, μην με πιέζεις. Πώς θέλει και πίεση. Γρήγορα. Πίεση, θέλει χαλαρά. Ναι. Λοιπόν, άκου. Επίσης, έχουμε ένα πρόεδρο. Λοιπόν, ο πρόεδρος ή που θα γίνει μισός μπάρλος, όχι ολόκληρος, γιατί ολόκληρος μπάρλος δεν γίνεται. Ναι. Μισός μπάρλος ή φεύγει. Τώρα. Μάλιστα. Αυτά του ότι φτιάχνω πρώτα το γήπεδο και μετά σου φτιάχνω ομάδα, αυτά να πάρει τα πουλήσει σε τίποτα έχει. Θα γεννείς με κατρεφτάκια. Έγινε. Λοιπόν, πρώτα ομάδα μετά. Άντε, καλημέρα στη Γραμμούλα. Τι έγινε? Οπ, καλώς το να. Άσε ρε που κομμένε, μην μιλάς εσύ τώρα. Στο καβούκι σου. Αρχίσαν τα όργανα. Να μας πεις τώρα. Τάφη μου, ένα έχω να πω. Έπαιξε 180 λεπτά με δύο ομάδες που έχουν σήμα το πουλί. Και έφαγα δύο φάσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Και επειδή για άλλες ομάδες εγώ δεν μιλάω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Κάτσα που λέει χθες να δω, άντε λέω να δω τι θα γίνει. Να δεις, ναι. Τι έγινε, και τι θα γίνει. Και είδα να καλιάζει το Δόνης με τον άλλον. Λες. Άντε γεια. Το γύρισα κατευθείαν. Τελείωσε. Δεν είχε νόημα. Τι ρε φίλε, τώρα πάμε κάνουν αυτά. Τους δώσανε ένα πρωτάθλημα φέτος, ας το χαίρονται. Το Μαϊμού. Και ας τα λένε. Και του χρόνου. Άσε του χρόνου τώρα, τι, δεν θα υπάρχουν αυτοί, μπορεί να μην υπάρχουν κιόλας. Λες, διαλύεται ο ΠΑΟΚ πρώτη εδώ κυρίες και κύριοι, είδηση της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να λένε ότι είναι πέναλτι εκείνο που έκανε όλους πλωσών την μπάλα και έπρεπε να τους ρίξω ένα τάλιρο. Τι να μας πουν τώρα. Έτσι. Θα πάω τώρα στον Γαύρο έτσι πως έγινε, θα κερδίσω. Α, λες, αλλάξανε τα κόσια τώρα. Ναι ρε φίλε, τώρα πάμε για την νίκη. Θα δώσεις το μαθηματικά το πρωτάθλημα να δεις στον ΠΑΟΚ. Αφού
το έχουν πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Μα... το Τσιπρόβριο. Μάλιστα. Είναι το Τσιπρόβριο, είναι το Κουλούριο. Ναι. Γενικά υπάρχουν πολλά. Ναι, ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Έγινε φιλιά, φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Πολλά θέματα μας. Δεν εννοείται τώρα. Άνοιξαν. Δεν ξέρω που... Λοιπόν, 14 ομάδες στο άρμα του ΠΑΟΚ. Mm. Ο Άρης είναι σε δικό του άρμα. Αυτό που οδηγεί την, την παρέλαση είναι μπροστά, είναι ο βασιλιάς. Mm. Μια κοινέκη επίκαιρος. Λοιπόν, Λευτέρη, θα σέβεσαι. Έτσι. Θα σέβεσαι γιατί εμείς τα τοπικά προϊόντα τα υποστηρίζουμε. Εμείς είμαστε με Φωτιάδη. Φωτιάδη, το κύπελο θα τα αφήσει στη Θέρμη. Όποιο κύπελο θέλεις είναι για τον Χριστόφορο. Διευκρινίζω. Ναι. Ο Χριστόφορος είναι χαμένος, μπας και εμφανιστεί. Πάρει μια χαρά. Λοιπόν, μετά, το άλλο θέμα είναι ότι μετά τους ανεκμετάλλευτους υδατάθρακες, ναι, τι ήρθε, Μπάμπη, τι μάθαμε σήμερα? Ότι ευρέθη μεγάλο κοίταγμα. Μα μπράβο. Λοιπόν, μετά το κοίταγμα το μεγάλο που έχει βρεθεί, πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια παράταξη καινούργια. Λοιπόν, ανεξάρτητο τριάδι. Πιστεύω, ναι, όλοι είμαστε με το ανεξάρτητο τριάδι. Λοιπόν, Φωτιάδης for president. Έτσι, τεράστιος. Φιλιά. Φωτιάδη, βάλ τους στη θέση τους. Έτσι. Τα λέμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Δηλαδή, καταρχήν, και εγώ πήρα να στηρίξω την κίνηση στον Τριάδη. Ναι, εννοείται, εννοείται. Αυτοδύναμη θα βγούμε. Εννοείται, εννοείται. Αν και δεν μπορώ να ψηφίσω εκεί, γιατί είμαι αλλού. Δεν προλαβαίνω τώρα, να το είχα μάθει και νωρίτερα, μπορεί κάτι να έκανα, μπορεί να κάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κατάλαβα κάτι σήμερα. Δηλαδή, μετά από τέτοιο κοίταγμα, να μην παρεξηγηθεί ο άλλος απέναντι. Έτσι. Τώρα εξηγούνται όλα, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αυτό το μεγάλο κοίταγμα ήταν. Τα μαθαίνουμε πρώτοι εδώ, αυτά που δεν μας λέει κανένας. Έχουμε τους ρεπόρτερ μας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τα πει και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να το μάθουν. Ναι, τις αλήθειες. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ στο Πηλίκον. Καλημέρα. Μπαμπή. Ναι. Αφήστε το Αιγαίο ήσυχο. Το Αιγαίο δεν θα γίνει σουρωτήρι, όπως έδειχνε το σουρωτήρι ο Τάκης ο Τσουκαλάς. Σουρωτήρι. Ό,τι σου λέω, ό,τι σου λέω. Εντάξει, είμαστε. Έγινε. Το τσάω. Αιγαίο δεν θα γίνει σουρωτήρι. Τσάω. Καλημέρα. Το νου σας το κοίταγμα, μην γίνει τραβοκοίταγμα. Θα παρεξηγηθούμε όλοι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αγαπημένε μου Πασχάλη, και εμείς αυτό περιμένουμε την άλλη Κυριακή. Να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Για να δούμε, θα το κάνετε. Και να, μην κερδίσει, δεν νομίζω ότι έχει θέμα πλέον. Όχι, επειδή ο Άρης πάει τρένο. Ναι. Α, πάρει φόρα και τον Ολυμπιακό. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ας τον πάρει φόρα, ναι, το θέμα να το πάρει. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Γιατί και εμείς θα σφίξουμε τις γροθιές μας την Κυριακή, άμα, ναι, άμα γίνει καμιά ανατροπή. Το κοίταγμα, παιδιά. Και τα μάτια σας. Το κοίταγμα βλάφτη. Βλάφτη. Δηλαδή από εκεί θα φορέσει και σεντόνι. Μεξικάνο με σεντόνι δεν έχω δει. Έτσι. Φιλιά. Θα το δω κι εγώ. Άντε, φιλιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Η επόμενη λοιπόν αγωνιστικούλα, μιας και έχουμε και τα ποδοσφαιρικά ανάμεσα, εμβόλυμα στα γεωπολιτικά. Το προσεχές Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο της αποκριάς, στις 9 του μηνού. Σάββατο σύνθιστε η Ξάνθη όταν παίζει καρναβαλίστικα στο γήπεδό της. Αγωνίζεται μια μέρα πριν την Κυριακή που είναι η παρέλαση. Καρναβάλι της Ξάνθης, Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Το Σάββατο στις 4, στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Την Κυριακούλα στις 3 Λάρισα Λεβαδιακός, στις 4 Απόλλων Σμύρνης Όφη, στις 5 και 4 ΠΑΟΚ Ατρόμητος Αθηνών, στις 7 Λαμία Πας Γιάννενα, στις 7.30 Ολυμπιακός Πειραιός Άρης Θεσσαλονίκης και στην Δευτέρα στις 7 η ώρα Πανετολικός Πανιόνιος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα.
Θέλω να σου πω για την οικογένεια. Όχι, κάτσε τώρα, περίμενε. Λέμε αγωνιστική. Δύο λογάκια για την οικογένεια. Τώρα, τι σχέση έχει η οικογένεια. Αδελφάκια θέλω να σου πω. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένα αδελφάκι που το λέγανε Αδόλφο Χίτλερ και ένα άλλο που το λέγανε ο αδελφός του, ο Βυσαρίνο Βιστάλιν. Λοιπόν, ήταν αδελφάκια, Στάλιν και Χίτλερ. Τα αδελφάκια αυτά τώρα, σήμερα, λέγονται Μέρκελ και Πούτιν. Η Μέρκελ λέει, τι λάθος έκανε ο Χίτλερ, να έχει διαβάσει αυτή. Τι λάθος έκανε, εγώ δεν θα τα ένα κάνω. Ένα σχετικό θέμα Πούτιν, μετά όσο συζητούσαμε. Ο Πούτιν ναι. λέει, ναι. τι λάθος έκανε ο Στάλιν, εγώ δεν θα το κάνω. Ναι. Και θέλουν να κάνουν τα ίδια. Όμως η Αμερική, η Νέα Υόρκη, έχει το άγαλμα της ελευθερίας. Ναι. Το άγαλμα το έδωσε η Γαλλία. Βίβλα Φρανς, βίβλα USA. Άντε, ο Νάγανιε. Ξεκάθαρα και... κέρια τα ζητήματα που μας έδειξε ο φίλος μας ο Λευτέρης. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει: προσέξτε τώρα! Το πρωτάθλημα συνειδητοποιούν για τους φίλους του Άρη, μάλλον αναφέρεται, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Οπότε θέλουν πάση θυσία να κερδίσουν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για να ανέβουν βαθμολογία. Γιατί αν λέω επιβεβαιωθεί το σενάριο του τελικού του ΠΑΟΚ με Λαμία ή Αστέρα, θα πρέπει να υποστηρίζουν ΠΑΟΚ, δηλαδή το double, ώστε να βγουν Ευρώπη ή τον αντίπαλό του συνεχώς να θέλουν να μην βγουν Ευρώπη. Οπότε ο Άρης ουσιαστικά κοιτάει να βγει και να εξασφαλίσει την έξοδο στην Ευρώπη χωρίς να περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων, μάλλον χωρίς να περιμένει την έκβαση του κυπέλου. Αυτό μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, γιατί παίζει και το συγκεκριμένο σενάριο. Όταν μάθουμε βεβαίως πότε θα γίνει η κλήρωση και πότε θα οριστούν οι μη τελικοί του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος απέχει 6 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, από την τέταρτη θέση, έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά την πέμπτη, έχοντας 7 βαθμούς με τον Πανετολικό και 6 βαθμούς από ΑΕΚ και Ατρόμητο. Πάω και υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο Άρης επίσης έχει και τον Ατρόμητο, μπορεί να τον βάλει από κάτω. Εδώ με ενημερώνω ότι την Παρασκευή λέει θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Του πρωταθλήματος, συγγνώμη, του κυπέλου. Α, έχει οριστεί και δεν πήραμε χαμπάρι εδώ η εκπομπή που έχει το ρεπορτάζ. Πάνω απ' όλα, τι μας κρύβουνε ρε παιδί μου. Στην Β' Εθνική, ο Ηρακλής, όπως είπαμε, έμεινε μακριά από την νίκη για ακόμη μια αγωνιστική και βουλιάζει όλο και περισσότερο στο βαθμολογικό πίνακα. Τα αποτελέσματα αυτού του Σαββατοκυριάκου: Καραϊσκάκης Κασιόπη 1-1, Σπάτα Γηνιακός 1-0, Ηρακλής Παναχαϊκή 0-0, Σπάρτη Απόλλωνας Λάρισας 0-2, Ηρόδοτος Δόξα Δράμας 0-0, Πλατανιάς Απόλλων Πόντου 3-1, δεν μας τα είπε αυτά ο Φωτιάδης, Τρίκαλα Εργοτέλης 1-1 και Βόλος, ο πρωτοπόρος και κρατεός Βόλος, Κισαμικός 1-4. Βαθμολογία: Βόλος παρέμεινε πρώτος στους 44, Λάρισα 36, Πλατανιάς 32, Παναχαϊκή 32, Κέρκυρα 31, Απόλλων Πόντου αθόρυβα στην έκτη θέση 30, άμα κέρδιζε κιόλας χτυπούσε και τριάδα. Εργοτέλης 28, Κισαμικός 27, Ηρακλής 24, Δόξα 24, Καραϊσκάκης 22, Σπάτα 21, Ηρόδοτος 19, Τρίκαλα 18, Σπάρτη 15 και Γηνιακός 13. Ο Ηρόδοτος είναι στην ζώνη του υποβασμού. Ο Ηρακλής απέχει μόλις 5 βαθμούς από αυτή τη ζώνη. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα προσεγγίζοντας τις 7.30 για να επιστρέψουμε στο καταιγιστικό λόγο, επειδή και αυτής της Δευτέρας μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους που συντονίστηκαν τώρα με το λόγο, επειδή έστω σε αυτό το μικροχρονικό διάστημα, για να μας κάνουν και να τους κάνουμε παρεούλα. Καλημερίζουμε και την Γραμμούλα που δεν ξέρω μας περίμενε. Έλα γλυκό μου αγόρι. Έλα αγόρι μου. Άκου να σου πω. Ναι. Είχα έναν από Αμερική, τον έστειλα. Ναι. Έναν από Αμερική, κατάλαβες ποιον λέω. Ναι. Από Αμερική που έβγαινε εξωργό στο Facebook, τώρα δεν με αναφέρουμε. Όχι Αμερική. Μήπως λες. Ναι, τον έστειλα κοινό και τέτοιο. Μήπως λες από Καναδά.
Μπράβο τα γονέα, τώρα Αμερική να μην κάνουμε τον έργο. Σωστά. Έχει και η Αμερική. Ναι. Πες την Πετούλια, μην ασχολείται μαζί μου. Έτσι. Γιατί μην βρεθεί, για να σα πει από κοντά, τέτα τέτ. Όχι από μέσω τηλεφώνου, γιατί εγώ θα κατέβω. Καταλαβαίνεις, πες την Πετούλια να μην κράζει και κάνει εμένα και με λέει έτσι. Εντάξει. Όσο για το που είπα ενημέρωση, ας πούμε, για το πολιτικό, για το φυσικό αέριο, είπα δύο λόγια. Καλά έκανες. Αυτό είπα. Όποιοι τα καταλάβανε. Μάλιστα. Έγινε. Άγιο μου, Πετούλια, πες τον αλάτι. Κόσμια, κόσμια, δεν υιοθετούμε. Όχι, μακριά, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Τσάω, τσάω. Όχι, δεν είπα τίποτα. Αλλά επειδή κράζει, η Πετούλια είναι το πουλί που κράζει. Ναι. Κάθε πέντε λεπτά βγαίνει και που μιλάει. Εγώ τώρα τι τον είπα. Η Πετούλια. Αλλά έριξε ένα πόλεμο που δεν θα έχει τέλος. Από εδώ και πέρα, πες τον δεν θα περάσει καλά. Ναι, μάλιστα. Αυτό. Χαιρετώ, γόρι μου. Τσάω, τσάω, καλημέρα. Τι είναι η Πετούλια, είναι το πουλί που κράζει. Τι σημαίνει Πετούλια? Είναι το χερούλι πόρτας ή παραθύρου. Είναι συνώνυμο της λέξης πόμολο η Πετούλια. Και για κάποιον λόγο έχει έτσι μια απαξιωτική χρήση στην αργό. Είναι από την, προέρχεται από την ισπανική λέξη πετίγια. Έτσι, για να μαθαίνουμε μερικά πράγματα. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Utah. Bombers in Utah. Ναι. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρω. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Bombers στη Utah. Bombers in Utah. Ναι. Ναι. Bombers τι σημαίνει το bombers? Βόμβιστε. Όχι. Τι? Μεγάλο λάθος. Τι? Bombers. Σημαίνει στα καταλανικά, ναι, πυροσβέστες. Μάλιστα. Μάλιστα. Bombers είναι οι πυροσβέστες. Εν Γιούτα. Εν Γιούτα. Σε δράση. Μάλιστα. Έγινε. Δραστήρι οι πυροσβέστες. Ναι. Τσάω. Λοιπόν, να σε ρωτήσω. Άντε. Μη με κλείσεις. Άντε. Μη με κλείσεις γιατί θέλω να ακούω. Πέστα. Α, θα σε έχω στη γραμμή, εντάξει. Δεν έχω δίκτυο, δεν έχω δίκτυο. Ωραία, θα σε έχω στην αναμονή. Εντάξει, έγινε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς στην κούλα μας. Καλή εβδομάδα. Επίσης, επίσης. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Ο προηγούμενος ποιον είπε, Πετούλια? Εγώ. Ο Φωτιάδης στο Λευτέρι. Άλλα περασμένα ξεχασμένα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Μην έχουμε τώρα τίποτα κούγια Λαζόπουλο εδώ πέρα στην εκπομπή. Δεν υιοθετούμε τέτοιες πράξεις. Όχι, όχι. Ναι. Έτσι. Μη φοβάσεις από μένα. Έτσι. Άμα θελήσω να κάνω κάτι τέτοιο, θα το κάνω άλλο. Ειρηνοποιός, μάλιστα, μάλιστα. Τι λέει? Καλά, μωρέ, δεν βαριέσαι. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Η Κατερίνα ήρθε τελικά. Ήρθε και έφυγε. Που έλεγε. Ήρθε και έφυγε. Πόσο καιρό έχεις να μας ακούσεις? Μας εγκατέλειψες. Όχι ρε, μετά ξαναπήρα πριν. Να, εντάξει. Ναι. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα δεν μπορούσα. Δεν πειράζει. Αρκεί που μας σκέφτηκες. Ναι. Ναι. Ένας συντονό, με το ίδιο επίθετο. Τον έδειξε το Σάββατο στο ΡΙΚ. Στο ΡΙΚ με ποιο επίθετο? Με της Κατερίνας. Α, ποιο να, είχε βουγιούκα στο ΡΙΚ? Ναι. Α, μάλιστα. Καλεσμένος ήταν. Δεν πιστεύω να ήταν στο Γκρίκο. Όχι. Όχι, κρίμα. Ναι. Ήτανε. Α, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι εκπομπή με μουσική. Αχα. Όπως είναι περίπου του Παπαδόπουλου. Ναι. Και αυτός νομίζω είναι κάτι, ασχολείται με σκηνοθεσία. Οχο, με καλλιτέχνη. Με πράγματα, με έργα. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Α, τι να σου, possible. Εσύ κατά τα άλλα, καλά. Δούλευε Σαββατοκύριακο. Δούλευα, πάντα δουλεύουμε εδώ. Εμείς τι είμαστε, καθόμαστε ποτέ? Πού ήσουν, στην Κοζάνη. Ήρθαμε από την Κοζάνη και πέσαμε σε πλάνη. Όταν σε δάγκαλια με κάποιον από την Κηφισιά. Καστοριά πηγαίνεις ποτέ? Το άλλο Σάββατο, Καστοριά. Ναι. Έχεις εκεί φλαράκια να μας τα στείλεις, πελατεία? Είναι η Μανούλα μου από εκεί, είναι η Καστοριανή. Α, λατρεμένη Καστοριά, την αγαπάμε πάρα πολύ. Τις πιο όμορφες ελληνικές πόλεις. Από Πεντάμπρισο είναι η μαμά. Τι ωραία. Να μας τη στείλεις.
Να σε καλά. Έχει ωραίο ξενοδοχείο εκεί. Ποιο? Ω, εντάξει, θα πάμε, θα πάμε. Να σε καλά, κούλα μου. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλο, τον κόσμο. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ραντεβού στο Ρέμο. Ναι. Ντυμένοι μας καράδες. Μιχάλη, εσύ θα ντυθείς κλασικά Λαχιοπόλης. Και ο Λευτέρης Ποκαχόντας. Όχι και στο Ρέμο. Στον Πατμανίδη ραντεβού. Στο Ρέμο, ρε φίλε, εκεί λύνονται διαφορές. Εμείς τραγουδιστές είμαστε. Γιατί, ρε φίλε, εσύ ποιος είσαι, έχεις καμιά ΠΑΕ? Σωστό. Όνειρο, εγώ χρέη σε ΠΑΕ να τα πληρώνω, δεν έχω, ναι. Λοιπόν, εκεί θα λυθούν οι διαφορές. Εντάξει, έγινε. Τα λέμε. Φιλιά, τσάω. Α, και το έχω πει πολλάκι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι όνειρό μου είναι κάποτε να πάρω μια ομάδα, ούτως ώστε μετά από καιρό να φωνάζουν και να γράφουν στους στίχους Μπατμανίδη πουλα, Μπατμανίδη τα χρέη σου. Και άλλα τέτοια όμορφα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ. Τι, καλά ρε, δεν σε είχα στην αναμονή για να ακούς. Το κλείσες και πήρες. Έχω ίντερνετ γιατί είχα μια εταιρεία και πήρα την Κοσμοτέ. Θα μας τρελάνεις ρε εσύ. Το τηλεφωνό μου και το φτιάξε. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Μ' ακούς. Ναι. Ποιον έχω τώρα στην αναμονή να ακούει την εκπομπή? Μία λέξη πετούγια δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Να μου πεις ακριβώς τι είπε, γιατί το σκέτο το πετούγια εγώ δεν απατάω. Ναι. Τίποτα, άστο. Όχι, άμα να βγει να μου πει. Τόπο στην οργή. Το ταγάρι. Όταν μου λες ότι είσαι στην αναμονή, θα μένεις στην αναμονή. Το ταγάρι, ο κρέοντας που θέλει να ανοίξει τρύπες στο Αιγαίο. Ρε, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ρε. Εντάξει, έγινε, τσάω, τσάω. Η κόντρα, κυρίες και κύριοι, μένετε εδώ στο λόγο. Επειδή αυτό που δεν σχολιάστηκε ήταν, νομίζω, το γεγονός του Σαββατοκυριάκου, ήταν τα όσα κάνανε εμφάνιση στο διαδίκτυο και κάνουν λόγο για ξύλο Κούγια Λαζόπουλου στον Ρέμο. Ο ποινικολόγος, λέει, όρμησε στον ηθοποιό. Πιαστήκανε στα χέρια. Καλημέρα στη γραμμούλα και θα μεταδώσουμε και την είδηση. Καλημέρα. Βάλε με στην αναμονή. Κάτσε όμως στην αναμονή. Μην με σπάς τα νεύρα. Όχι. Άντε. Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο μαγαζί που τραγουδούνε Ρέμος και Βανδύ. Ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν στο νυχτερινό κέντρο και στην παρέα του βρισκόταν η Μαρινέλα. Όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, του επιτέθηκε ο Αλέξης Κουγιάς, που διασκέδασε και εκείνο στο ίδιο μαγαζί. Ο ποινικολόγος άρπαξε τον ηθοποιό και παρουσιαστή το χτύπησε και άρχισε να τον βρίζει. Μάλιστα, επιβεβαίωσε ο ίδιος το περιστατικό με δηλώσεις του σε site χωρίς να το σχολιάσει. Στο μαγαζί επικράτησε πανικός και παρενέβη η ασφάλεια για να χωρίσει τους δύο άνδρες. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υποβλήθηκαν μηνύσεις για το επεισόδιο. Υπενθυμίζεται πως ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Αλέξης Κουγιάς βρίσκονται σε αντιπαράθεση εδώ και πολλά χρόνια. Ο Λαζόπουλος τον έχει σατηρήσει ούκο λίγες φορές, ενώ ο ποινικολόγος έχει μιλήσει δημοσίως εναντίον του. Ο οποίος Αλέξης Κούγιας είχε προαναγγείλει επίθεση εναντίον του Λάκης Λαζόπουλου, λέγοντας ότι θα τον δείρω γιατί με λέει κοντό, είμαι 1,79. Ο κοντός έχει μεγάλα γεννητικά όργανα, έχει απαντήσει τότε ο ισχυρός ανιρτής ΑΕΛ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλά θα ήταν να κέρδιζε και η Λίβερπουλ. Ήταν δεδομένο ότι θα το χάσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, τόσο σκέφτομαι πού ήμασταν πριν δύο μήνες. Ναι. 1,5-2 μήνες που ήταν η ομάδα και πού είναι τώρα. Φαινότανε. Δεν γίνεται. Φαινότανε γιατί έκανε μια πολύ μεγάλη κοιλιά. Πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη και από τη δικιά μου. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κοιλιά. Έχω εγώ. Ας τα λέω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, είναι αυτό που λένε το τεκτημένο, ότι μέσα στην Bayern πρέπει οπωσδήποτε να προκριθούμε, μπας και ανέβει λίγο η ψυχολογία της ομάδος, μπας και λίγο να δούμε λίγο πώς. Και μετά, εντάξει, ακόμα δεν κρίθηκε κάτι, εντάξει,
νομίζω ότι θα το πολεμήσουμε μπάσκετ και το γυρίσουμε και πάρουμε και τον πρωτό. Ναι, δύσκολα. Γενικά και να χάνεις τώρα να έχεις απώλεια και από τη μισητή Everton, ναι, τη συμπολίτησα να σου στερεί. Μπράβο. Καλά, ανέκαταν αυτά τα παιχνίδια, ναι, φίλε μου. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται εκεί στα Liverpool FM. Θα βγαίνουν οπαδοί της Everton και θα λέμε είσαι στο στερήσαμε και τέτοια. Ναι. Εντάξει, τώρα μισητές ομάδες. Δεν θέλω να πω κάτι για το... Να φύγουν όλοι. Καταρχάς, για το Σαββάτο, συγχαρητήρια στην ομάδα, η οποία, δηλαδή, δεν περίμενα από να κάνει τέτοια εμφάνιση. Συγχαρητήρια. Εγώ χαιρόμαι περισσότερο, όχι τόσο για αυτήν την νίκη, γιατί δεν πάει λέει όλα αυτά. Νομίζω ότι έτσι ή αλλιώς θα βγει σε Ευρώπη. Εγώ χαιρόμαι γιατί ότι η ομάδα πάει, είναι οργανωμένη, δείχνει οργανωμένη και δείχνει ότι έχει αλλάξει λίγο ένα επίπεδο σε σχέση εκεί που είμαστε. Τέλος πάντων, και κάτι για το Αστέρα Τρίπολης, Πανετολικό. Λοιπόν, ρε φίλε, τρώει κόκκινη κάρτα στο 3. Έτσι. Παράξενα πράγματα γίνονται σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γίνεται κόκκινη κάρτα στο 3. Και λες, τώρα ο Πανετολικός, όσο και να πεις, θα του στριμώξει τον Αστέρα, ξέρω εγώ τώρα. Και βλέπω κόντρα τον Αστέρα, κόντρα επίθεση τον Αστέρα, με δύο αμυντικούς του Πανετολικού. Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Με μείον έναν παίκτη και βγαίνει κόντρα στην επίθεση 4-2. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Κάτι τρέχει εδώ. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω. 2-31-0-2-8-7 και 3-8 για λιγουλάκι ακόμη στην διαθεσιμότητα του κόσμου. Λόγω επειδή σε σελίδουλα μας και φέμ και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, όλα αυτά τα όμορφα για να επικοινωνούμε και να συνδιαλεγόμαστε καθημερινώς. Ο Κούγιας, ο οποίος επιβεβαίωσε ο ίδιος το περιστατικό από την πλευρά του Λάκη του Λαζόπουλου, δεν υπήρξε κάποια σχετική αναφορά. Εδώ κάποιοι μας αναφέρουν ότι είναι τυχαίο το ότι ξεκινάει στο Open ξανά το Αλτσαντήρι. Γιατί στα πάντα πρέπει να βλέπουμε δεύτερα και τρίτα επίπεδα. Και όπως αναφέρει ένα blog, ο Λάκης Λαζόπουλος φώναζε είναι τρελό, σταματήστε τον, με τη Μαρινέλα που είναι κουμπάρα του Κούγια, να προσπαθεί να τους χωρίσει με την επέμβαση των ψυχρεμωτέρων κτλ. Είναι κουμπάρι, είδες, τι μαθαίνει και κανένας. Μάλιστα, λέει στο συγκεκριμένο site, ο γνωστός ποινικολόγος επιβεβαίωσε τα παραπάνω λέγοντας όπου τον βρίσκω θα τον δέρνω. Για τον Λάκη τον Λαζόπουλο. Έχουμε ανθρώπους μέσα στο Αθήνο να ρίνε, να σας πω την αλήθεια. Οπότε θα ψάξουμε να επιβεβαιώσουμε την είδηση κατά πόσο ευσταθεί. Ή παραμένει έτσι μια αόρατη μονομερής διατύπωση των πραγμάτων. Celebrity Death Match. Κάτι έτσι λίγο να μας αποσχολήσει, να μας ταρακουνήσει, όπως είπαμε, στο ήρεμο κατά τα άλλα Σαββατοκύριακο. Ξανά είχαμε και μπασκετάκι. Σήμερα ο Άρης αγωνίζεται απέναντι στον Ολυμπιακό για να κλείσει και αυτή η αγωνιστική ημέρα στις 18:30 στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός που και δεν πατάει καθόλου καλά στις τελευταίες αγωνιστικές. Τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριάκου: Ρέθυμνο Παναθηναϊκός 75-87, Πανιώνιος Λαύριο 101-91, ΑΕΚ Προμηθέας 83-62, ΠΑΟΚ Χολαργός 80-73, Περιστέρι Κι 94-93 μετά από παράταση και Κολοσσός Ήφαιστος 60-78, Παναθηναϊκός 34, ΑΕΚ 29, Περιστέρι 29, ΠΑΟΚ 28, Προμηθέας 28, Ήφαιστος 26, Ολυμπιακός 25 έχει τους μείον 6 βεβαίως. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο δεύτερο βαθμό. Χολιοργός 25, Άρης 22, Λαύρη 21, Κίμη 21, Πανιώνης 21. Τελευταίες δύο θέσεις, Ρέθυμνο 20 και Κολοσσός 19. Επόμενη αγωνιστική έχουμε εδώ για τον ΠΑΟ και τον Άρη. Άρης Κολοσσός το Σαββάτο και Κίμη ΠΑΟ και επίσης το Σαββάτο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Να μας πει ο... Να είσαι αναμονή. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν σε ξαναβάζω να μόνο, σε κλείνω. Να μας πει ο οδηγός του Πούλμαν, ναι, γιατί αποστολή στο Ελβέλ που γύρισε από Θεσσαλονίκη 23:55 βγήκε από την πλαϊνή και δεν βγήκε από την κεντρική πόρτα του αεροδρομίου Ελβέλ. Είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο, είχε κόσμο. Δεν ξέρω, εγώ πάντως ήμουνα εκεί. Εδώ σου μας το ρεπορτάζ.
Βγήκαν από την πλαϊνή, κύριε Μπάμπη. Μάλιστα. Ο Μανόλο και ο Σιμόες που έχει το δολάριο στο μπράτσο. Ναι, μάλιστα. Γιατί ο Σιμόες με το δολάριο, γιατί ο Μάρκο Ολιβάγια που έχει μόνο τατουάζ και μυαλό δεν έχει. Και έχει μόνο μια γυναίκα που την πάει βόλτες με βαρκούλες την ώρα που έχει μποφόρ. Γιατί, γιατί, έτσι. Τι πούτη. Έλα, τσάω, τσάω. Άντε και τα ρεπορτάζ, τι μαθαίνει κανένας, ε. Αντλεί. Πληροφορίες από το πουθενά κάτι που δεν διαβάσετε σε κανένα site. Ήταν ο φίλος μας ο Λευτέρης, υποδοχή το Σάββατο το βράδυ στο Λευτέρης Βενιζέλος. Για να διαμαρτυρηθεί ίσως για την κακή εμφάνιση της ΑΕΚ και το ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη αυτή την φορά. Αύριο μπασκετάκι, ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ για τους 16 του Champions League. Το σπουδαίο μάτς, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι της διπλής αυτής αναμέτρησης της ελληνικής μονομαχίας στις 7:30. Να έχουμε έτσι και κάτι λίγο να ασχοληθούμε μεσοβδόμαδα, καθότι δεν έχει νομίζω και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λες να έχει τίποτα Champions League, το πήραμε χαμπάρι. Και συνήθως τα κοιτάμε με τι έχουμε να ασχοληθούμε, τι έχουμε να παρακολουθήσουμε, τι που θα αλλιώσουμε στις τηλεοράσεις. Α, όχι, έχει κανονικά, έχει τσαμπιουζλικά και αυτήν την εβδομάδα. Και αύριο και μεθαύριο. Ζωάρα, εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Αυτά είχε εν ολίγης, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα να μας προσφέρει για το Σαββατοκύριακο. Ήρεμη αγωνιστική ποδοσφαιρική, έντονη εξωαγωνιστική. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο για τις 6 το πάρα πολύ πρωί. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστίδιο Τσατσαρό και θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Έως τότε, μ' αρέσει αυτό που λένε στις εκπομπές, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι υπέροχη. Απεσιοδοξία ήδη. Εντάξει, μια παλέψιμη μέρα και δεν βαριέσαι βράδερφε. Θα ξαναξυπνήσουμε και αύριο να είμαστε εδώ γεροί και δυνατοί. Αυτό είναι το κυριότερο. Φιλιά, τσάω.